Οι κριτές έκαναν τις επιλογές τους. Τώρα η απόφαση είναι δική σας. Ο κόσμος φαίνεται ότι έχει έρθει αποφασισμένος να το διασκεδάσει και εύχομαι όλοι εσείς που μας βλέπετε από το σπίτι να συντονιστείτε μαζί μας. Φορέσαμε λοιπόν την καλή μας διάθεση, το καλό μας χαμόγελο, τα καλά μας ρούχα, γιατί η νύχτα απόψε θα είναι μεγάλη! Ετοιμαστείτε λοιπόν να απολαύσετε πολλή μουσική, συγκινητικές ερμηνείες αλλά και εντυπωσιακές εμφανίσεις. Οι 16 φιναλίστ είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Όλοι τους έχουν ταλέντο, προσωπικότητα και λάμψη. Αλλά μόνο ένας είναι εκείνος που θα κερδίσει το χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ και ένα χρυσό συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Panic Records. Και φυσικά μην ξεχνάτε, από εδώ και πέρα η δική σας ψήφος είναι αυτή που μετράει, καθώς αυτή είναι που θα διαμορφώσει το τελικό αποτέλεσμα. Απόψε, ο παίκτης που θα συγκεντρώσει τις λιγότερες ψήφους από κάθε ομάδα θα αποχωρήσει. Ναι, καλά καταλάβατε. Σήμερα θα έχουμε 4 αποχωρήσεις. Και ήρθε λοιπόν η στιγμή να υποδεχθούμε τους ανθρώπους που επέλεξαν τους 16 καλύτερους. Τους 4 υπέροχους κριτές μας και μέντορες των ομάδων. Χρήστο Μάστορα, τη Μελίνα Σλανίδου, τον Μιχάλη Τσαουσόπουλο και φυσικά τον Γιώργο Θεοφάνου. Θα περάσετε. Μετά από εσάς, κύριε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καθίστε παρακαλώ στις θέσεις σας. Καθίστε. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Μελίνα, καταπληκτικό το πράσινο, έχω να σου πω, φανταστικό. Ευχαριστώ, αγάπη μου, και εσύ είσαι υπέρλαμπρη σήμερα. Λοιπόν, να σας θυμίσω... Εγώ, είχε παλιό και την ημέρα που σας πω. Κυρίες και κυρία μου, να σας θυμίσω ότι... Ναι, Μιχάλη μου, θα ασχοληθώ επισταμμένος μαζί σου. Περίμενε λίγο, περίμενε. Είμαι σίγουρος. Είπαμε, η νύχτα είναι μεγάλη. Να σας θυμίσω ότι η μάχη για την ανάδειξη του νικητή του X Factor είναι και προσωπική σας υπόθεση, για να μην πω προσωπική σας υπόθεση, καθώς είστε υπεύθυνοι για το τι τραγούδια θα πούνε, πώς θα μας τα παρουσιάσουν, αλλά και τι θα φορέσουν ακόμη, έτσι δεν είναι? Ναι. Ιδίως. Εγώ τουλάχιστον όταν καθόμουν σε αυτήν την καρέκλα δεν άφηνα τίποτα στην τύχη του. Σας το λέω, το ξέρετε. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μελίνα. Ναι, πάμε. Για πες μου. Ωραία, πολύ ωραία, ωραίο κλίμα υπάρχει, τα νύχια μου τα έχω ακονίσει. Έχω έτσι, κάνει τα πάντα, είμαι έτοιμη. Κάνε ένα έτσι, λοιπόν, έτσι. Δεν στους διπλάνους να καταλάβουν. Τι είναι αυτά, τι είναι αυτά. Ναι, ναι. Γιώργο.
παιχνίδι είναι. Όλα καλά. Όλα καλά. Όλα καλά. Εσύ, ο βετεράνος του X-Factor, είσαι όλο ανατροπές. Γιατί το λες αυτό? Από εδώ το πας, από εκεί το κάνεις, δεν ξέρω. Ή εσύ πέφτεις πάνω στις ανατροπές ή ανατροπές πάνω σου πάντως. Ο νόμος του Μέρφυ, νομίζω. Ναι. Θα σας εξηγήσω στη συνέχεια. Χρήστο. Γεια και από μένα, γεια σου Δεσποινά, γεια χαρά σε όλους που με βλέπουν Χρήστο. Από το σπίτι. θέλω να πω ότι είμαι πάρα πάρα πολύ ενθουσιασμένος που αρχίζουν επιτέλους τα live, έχουν έναν άλλο αέρα. Τα live, λέω, έχουν έναν άλλο αέρα! Ισχύει! Και επιτέλους θα δούμε τους καρπούς της δουλειάς που ρίξαμε εμείς με τους παίκτες μας. Τον υδρότα σας, τον υδρότα μας. Θα δούμε, μάλιστα. Δεσποινά. Μιχάλη, τι λέει. Εγώ είμαι καινούριος σε αυτή την ιστορία. Ναι, ναι. Και αισθάνομαι ότι θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία. Ουσιαστικά έφυγε η πολλή δουλειά και τώρα είμαστε στην κατάσταση του πάρτι. Σωστό, σωστό. Πολύ σωστά. Και κάθε Πέμπτη εδώ θα γίνεται ένα μεγάλο πάρτι, το οποίο στο τέλος θα αναδείξει τον νικητή. Και θα ήθελα να πω, αν μου επιτρέπεις, ότι πλέον εδώ είναι η καλύτερη 16. Δεν υπάρχουν διαφορές. Είναι ελάχιστες. Δηλαδή, αν βαθμολογούσαμε ήταν 9, 9,5, 10. 9, 9,5, 10. Ακριβώς. Άντε τα κορίτσια μου να χτυπάνε το 11. Δεν έχει σημασία. Δεν το δούμε. πάντως, για να ολοκληρώσω, κυρία Πρόεδρε. Μάλιστα. Το θέμα είναι να κερδίσω καλύτερος, δηλαδή εγώ. Δηλαδή, ωραία. Πιάσε κόκκινο, πιάσε το σαλάκι του μάστερα, σε παρακαλώ, ναι. Τι λένε, Μελίνα. Λένε, ας πούμε και λαϊδάνε, εμείς εδώ, ήρεμα, ωραία. Ναι, Μελινάκη μου, θες να ολοκληρώσεις. Ήρεμα, ωραία εμείς εδώ, ήρεμα, σεμνάκη ταπεινό. Λοιπόν, και τώρα ήρθε η στιγμή να υποδεχθούμε τους πρωταγωνιστές της βραδιάς, τους 16 διαγωνιζόμενούς μας. Θέλω το πιο δυνατό σας χειροκρότημα για τα αγόρια και τα κορίτσια 16-24 ετών, τους άνω των 25 ετών και τα γκρουπς μας. Για ελάτε! Είστε υπέροχοι! Ελάτε κοντά μου! Θα τρελαθώ εγώ, ε! Καλά, είστε φανταστικοί! Αυτά είναι τα παιδιά μας! Αυτά είναι τα παιδιά μας! Λοιπόν... Είμαι σίγουρη ότι... έχουμε και συγγενείς, βλέπω εδώ, πολλούς απόψε, ναι! Είμαι σίγουρη ότι έχετε ετοιμάσει πολύ εντυπωσιακά άξια μας. Έτσι δεν είναι, παιδιά? Αλλά είμαι ακόμη πιο σίγουρη για το ότι έχετε και άγχος, αγωνία απόψε, καθώς 4 από εσάς θα σταματήσουν εδώ. Τίποτα δεν τελειώνει όμως μέχρι να τελειώσει. Εγώ θέλω να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή επιτυχία. Καλή επιτυχία. Και να το ζήσετε πραγματικά με την καρδιά σας. Είναι μοναδική αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, όλα καλά. Πάμε να ετοιμαστούμε. Φύγαμε. Έρχομαι λίγο κοντά σας. Με θέλετε? Έρχομαι, παιδιά, εδώ. Ένα αυτόγραφο. Γιώργο μου. Αυτόγραφο θέλω. Έρχομαι. Πού θες να πας, πού θες να πας? Ως μία άλλη κλωθώ εδώ, να δω τι γίνεται. Είμαι η μοίρα σας, το ριζικό σας. Και πάμε να συνδεθούμε τώρα με τον Άρη, τον άνθρωπο που ήταν όλο αυτό τον καιρό πίσω με τα παιδιά, γιατί νομίζω ότι βιώνει μία μοναξιά. Άρη. Γεια σου, Δέσποινα. Είμαι όντως μόνος μου. Είμαι όντως μόνος μου στο backstage, όχι για πολύ όμως, γιατί καθένας που θα τελειώνει το διαγωνιστικό του μέρος θα έρχεται εδώ και θα μου κάνει παρέα. Θέλω να πω όμως στον κόσμο ότι μπορεί να μου κάνει και αυτός παρέα μέσω των social media, σε Facebook, Instagram και Twitter. Και επίσης θέλω να δηλώσω και εγώ από τη μεριά μου, επειδή ήμουν στις πρόβες και έχω ακούσει όλα τα παιδιά, θα συμφωνήσω απόλυτα με τον Μιχάλη. Θα γίνει πάρτι σήμερα, θα γίνει παρτάρα, μην σας πω, γιατί το πρόγραμμα είναι πάρα πολύ δυνατό. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που θα γίνει όλο αυτό. Θέλω να γίνει χαμός σήμερα, είναι το πρώτο μας live. Πάμε λίγο να κάνουμε πανικό. Έξω χειροκρότημα που θα ακουστεί και μέσα. Η πάσα σε σένα, Δέσποινα. Άρη, μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, φέτος στο X-Factor έχουμε ετοιμάσει για εσάς πολλές εκπλήξεις και μία από αυτές αφορά στην ψηφοφορία. Ξεχάστε τα τηλεφωνήματα και τα SMS. Φέτος η Ελλάδα και η Κύπρος θα ψηφίζουν δωρεάν
μέσω του mobile application του Open TV. Μην χάνετε χρόνο, όσοι δεν έχετε προλάβει, κατεβάστε γρήγορα την εφαρμογή. Τη βλέπετε αυτή τη στιγμή στις οθόνες σας, θέλω να πιστεύω δηλαδή. Αφού συνδεθείτε, έχετε στη διάθεσή σας 5 ψήφους, τις οποίες μπορείτε να τις δώσετε είτε όλες σε ένα διαγωνιζόμενο, είτε να τις μοιράσετε σε όποιους διαγωνιζόμενους επιθυμείτε. Προσοχή όμως! Η ψηφοφορία ανοίγει αναπαίκτη κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στο stage και τότε μπορείτε να ψηφίσετε μόνο αυτόν. Όταν ολοκληρωθούν όλες οι εμφανίσεις, η ψηφοφορία θα ανοίξει ξανά. Τότε θα μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε όλα τα παιδιά και θα έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όσες ψήφους σας έχουν απομείνει. Μην ξεχνάτε ότι η τύχη του σήμερα βρίσκεται στα χέρια σας. Θέλετε να σας το κάνω πιο απλό? Λοιπόν, ακούστε να σας πω. Κατεβάστε την εφαρμογή του Open TV. 5 δωρεάν ψήφους έχει ο καθένας. Αυτό για να μην υπάρξει ασυδοσία στην ψηφοφορία. 5 έχει ο καθένας. Και βγαίνει και τραγουδάει ο Χρήστος Μάστορας, ας πούμε, για να μην πω κάποιον παίκτη. Λοιπόν, τον ψηφίζετε. Καλά, δεν τραγουδάει τα παιδιά. Αλλά μπορεί και να τραγουδήσει, δεν ξέρω. Σταμάτα, Χρήστος. Λοιπόν, τον ψηφίζετε κατά τη διάρκεια που τραγουδάει. Τότε. Και στο τέλος, όταν θα ξανανοίξει η ψηφοφορία. Αυτό. Γίναμε κατανοητοί. Πάμε λοιπόν τώρα. Ας δούμε τώρα την κάρτα με τους διαγωνιζόμενους μας. Ξεκινά αμέσως τώρα με μία παίκτρια από την ομάδα του Μιχάλη Τσαουσόπουλου. Η γιατρός του X-Factor είναι ένα δυναμικό κορίτσι που της αρέσει όχι μόνο να κυνηγάει τα όνειρά της, αλλά και να τα πραγματοποιεί. Ζωή Μισελ Μπακίρη. Ζωή μου, εκτός από την ιατρική, σου εύχομαι, κορίτσι μου, να κατακτήσεις και τη σκηνή. Αλλά εσείς μην ξεχνιέστε, έχετε περιθώριο μέχρι να ολοκληρώσει την εμφάνισή της, να μπείτε στην εφαρμογή και να τη στηρίξετε. Ονομάζομαι Ζωή Μισελ Μπακίρη, είμαι 19 ετών, ζω στην Κύπρο και σπουδάζω ιατρική. Αν είχα να διαλέξω αυτή την περίοδο της ζωής μου ανάμεσα σε ένα συμβόλαιο σε δισκογραφική εταιρεία και σε μία μόνιμη θέση εργασίας σε κάποιο νοσοκομείο, θα ήταν το συμβόλαιο συγκεκριμένη περίοδο, γιατί δεν είμαι έτοιμη γιατρός, έχω πολλά χρόνια μπροστά μου. Ζωή Μισελ, καλώς ήρθες. Καλώς σας ορίσατε. Είσαι πλέον ένα μέλος στην ομάδα του Μιχάλη Τσαουσόπουλου. Είμαι πολύ περήφανη. Αλήθεια? Ναι, είμαι παρακολουθή. Χαίρομαι πάρα πολύ. Η Ζωή Μισελ Μπακίρη, λοιπόν, θα πει «Η καρδιά σου μέτρα», που έχει ερμηνεύσει πρώτα η Έλληνα Παπαρίζου. Στη ψυχή αγκάθι το όνειρό μου και η καρδιά σου πέτρα να χτυπώ. Πάμε να κάνουμε μία δοκιμή. Θέλω να μου πεις το ρεφρέν, όχι τραγουδιστά, θέλω να μου απαγγείλεις τον στίχο. Νύχτες που ήθελα να δώσεις, μα δεν είχες. Τώρα η προφορά σου στα ελληνικά είναι πιο καλή από όταν τραγουδάς. Πάμε να εστιάσουμε στον λόγο. Όλα τα υπόλοιπα νότες έχουμε, φωνάρα έχουμε, ασκήσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά. Hi Zoe. Yes. How are you? Τι κάνεις? Come to me. How are you? Good. Καλά, καλά. Yeah. Are you shy? A little. You are a little shy. You're so cute. How old are you?
19. Okay. So will you sing a little bit for me so I can see you, feel you, and get your vibe? Sure. So for the first live for Zoe, I think the best advice that I can give her, finding ways to use her body and her kinesiology and her movement that feels real. Πριν μπει στο ρεφρέν, είναι σαν να τραγουδάς λιγάκι με κλειστό το στόμα. Και ως εκ τούτου, η πρώτη στίχη δεν ακούγεται πολύ καθαρά. Είναι πάρα πολύ καλή. Είναι έτοιμη. Ο κόσμος θέλω να δει ότι είμαι κάτι αληθινό, είμαι αυτός μου. Δεν έχω κάποια κρυμμένη προσωπικότητα κάπου. Και απλά θέλω να παροτρύνω τον κόσμο να αισθανθεί πράγματα. Και αν αισθανθεί αυτά τα πράγματα, γιατί όχι και να μην ψηφίσει. Στη ψυχή αγκάθι το όνειρό μου κι η καρδιά σου πέτρα να χτυπώ. Ήθελα να σε έχω στο πλευρό μου, σύμμαχο αγάπης κι όχι εχθρό. Δες με πως έχω γίνει, τι έχει απομείνει, είμαι ένας άνθρωπος μισός. Σιώπη και απουσία μες στο μυαλό θηρία, είμαι ένας άνθρωπος τρελός. Σου είχα μάθει μόνο εγώ να αγαπώ, μόνο εγώ να αγαπώ. Κορίτσι μου, αστέρι μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είστε λιγάκι αγχωμένοι. Δεν ξέρω. Ποιος είπε όχι. Ο μέντορα σου. Τώρα η κοπέλα δεν πρόκειται. Εσύ θα μιλήσεις στο τέλος λοιπόν για τη μορία. Έτσι δεν συγκράτησε. Γιατί σηκώθηκε πάνω. Πρώτος θα μιλήσει ο Γιώργος. Το δικαιούται. Για πες. Ως ο βετεράνος που είπες πριν. Καταρχήν πρέπει να πω ένα πολύ μεγάλο μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που δουλεύουν για όλο αυτό που βλέπουμε. Εντάξει, το κάνουμε συχνά και τους ξεχνάμε και δεν πρέπει να τους ξεχνάμε. Καθόλου έχει σημασία. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δουλεύουν για να στηθεί όλο αυτό, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Έτσι. Ισχύει. Από τον Περικλή, τον σκηνοθέτη, τους παραγωγούς, από όλους. Παρακαλώ, σου είπε τώρα το λαχείο να ξεκινήσεις πρώτη. Εννοείται ότι και είσαι αγχωμένη και είναι και φυσιολογικό να είσαι αγχωμένη. Είσαι 19 χρονών. Παρ' όλα αυτά, είσαι φωνάρα. Είσαι φωνάρα, κορίτσι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ που είδα τα ξένα τραγούδια κυρίως, εντυπωσιάστηκα με αυτό. Εντυπωσιάστηκα και στα χαμηλά σου, ήσουν εκφραστική. Στα ψηλά σου ήσουν. Εντάξει, όλα τα λεφτά. Ήσουν πολύ ευχαριστώ. Δυναμική. Ευχαριστώ. Πολύ δυναμική. Θα πας και ελπίζω να πας πολύ καλά. Μελίνα μου. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ζωή. Σου πήγε πάρα πολύ και το τραγούδι. Σωστή επιλογή, coach. Anyway. Thank you, darling. Δεν άδα.
Αποφασίστε σε ποια γλώσσα θα μιλάμε, παιδιά. Να βγάζουμε υπότιτλους. Είμαστε πολύγλωσσοι, λοιπόν. Πάρα πολύ ωραία, το είπες πάρα πολύ ωραία. Του έδωσες εσύ μια δική σου πνοή. Πολύ σημαντικό αυτό. Είχες λίγο το τράξο, εννοείται, και λίγο σφιγμένη θα ήσουν, εννοείται. Αλλά το ξεπέρασες πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ εύκολα και πάτησες εκεί πάνω με πολύ δύναμη. Μπράβο. Μπράβο, Ζωή. Εύχομαι να πας πολύ καλά, αλήθεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρήστο. Και πάσα. Και εγώ δεν ξέρω να απαντήσω σε αυτό το ισπανικό, αλλά θα συνεχίσω στα ελληνικά. Ζωή, εγώ ανησύχησα για την κοπέλα που ήταν πάνω στην κούνια. Γιατί για σένα δεν ανησύχησα καθόλου. Ήσουν εκπληκτική, η φωνή σου ήταν δυνατή. Έχεις φωνή καμπάνα. Συγχαρητήρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ποιο μέντορά σου. Είσαι τέλεια. Στο είχα πει από την αρχή. Προσπεράσαμε το τρακ εκεί στους καπνούς, στην πρώτη νότα κιόλας, και είμαι περήφανος για σένα. Πάρα πολύ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο σου, Ζωούλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας έκανες ποδαρικό. Εύχομαι καλό. Καλή συνέχεια, αγάπη μου. Επίσης. Πάρα πολύ ωραία ξεκινήσαμε. Δυναμικά. Δυνατά, ναι. Δυνατά. Ευχαριστημένοι όλοι. Όλοι. Και εσείς, και εσείς, και εσείς, και εσείς, εσείς. Εσείς. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα. Το πρώτο γκρουπ που θα ανέβει στο stage απόψε είναι πάνω απ' όλα μια πολύ δεμένη και αγαπημένη παρέα. Μια παρέα με ενέργεια και όρεξη για μουσική. Και αυτή είναι η DAF. Για να παραμείνουν στο X Factor χρειάζεται τη βοήθειά σας. Πάρτε τα κινητά σας στα χέρια, απολαύστε τους και φυσικά ψηφίστε τους. Είμαστε η Νίκος Τάκης, Αργύρης Φάνης και όλοι μαζί κάνουμε τους DAF. Αυτό που μας χαρακτηρίζει ως group είναι η ενέργειά μας και πέρα από αυτό παίζουμε καλά. Όχι εγώ τόσο, αλλά αυτά τα παλικάρια το αξίζουν. Το αξίζουν. Oh, oh my God, so sweet. Συγχαρητήρια. Πήγατε πάρα πολύ καλά. Πάμε για το πρώτο live. Και αποφασίσαμε να σας δώσουμε ένα τραγούδι που νομίζω θα σας πηγαίνει πολύ στο στυλ. I'm going back on business with Pennywise. Let's lose our minds and go crazy, crazy. Αγγλικά, ωραία. Έξω. Προσοχή τα αγγλικά. Και η πρώτη με τη δεύτερη φορά που ξεκινάς να υπάρχει διαφορά. Δηλαδή, στην αρχή μην δώσεις τα πάντα. Η δεύτερη φορά να είναι διαφορετική από την πρώτη. Πιο έντονη η δεύτερη φορά. Στην αρχή, σχεδόν σαν να το περιγράφεις. Kala, you. Kala, I'm good. I'm good. What's up? Daff, huh? Yes. Okay. So, what are you singing in this, that first live? Hey! Talk to me, baby. Hey! I'm going black on peace, swish with waving wild. Let's lose our minds and go crazy, crazy. I keep on moving, we'll get by the ocean. I like your air guitar, air drums are the best I've seen. Like, you smashed it. Thank you. Yes. I think my challenge with him this week is to find one or two little steps, choreography-wise, that we can do all together and use it with the music to really just make a total package in their image for the first live. Πρώτα κάνεις εσύ τα ψηλά μόνος σου. Όλο το τραγούδι βασίζεται πάνω σε αυτό το φαλτσέτο, ας πούμε. Πώς θα γίνει? Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι το δυνατό μου χαρτί τα φαλσέτο, γι' αυτό δεν το πήρα εγώ, αλλά μπορώ να το δοκιμάσω. Ο Νίκος δεν υπάρχει, είναι τρομερός τραγουδιστής. Οπότε γιατί να μην δείξει το 100% που μπορεί. Μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα. Εδώ είμαστε. Ο κόσμος δεν πρέπει να μας ψηφίσει. Πρέπει να μας αγαπήσει και να θέλει να μας ψηφίσει. Έχει διαφορά το ένα με το άλλο. Δεν εξανακάζουμε κάποιον. Μας αγαπάτε, ψηφίστε μας, δεν. Thank you.
should be rolling with me. Ah, you're a real life fantasy. You're a real life fantasy. But you look so good for me. Let's start living dangerously. Whoa. Talk to me, baby. I'm going blind, but this is sweet craving. Wow. Let's lose our minds and go fucking crazy. I keep on hoping we'll get by the ocean. Καλησπέρα. Όλα καλά. Μια χαρά. Μ' αρέσετε πάρα πολύ όπως είστε ντυμένοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Δηλαδή, κοίταξε να δεις τώρα. Εγώ είμαι λίγο Χριστούγεννα. Μια εποχή μπροστά. Εσείς δύο εποχές μπροστά. Λίγο άνοιξη. Ναι. Αλλά μ' αρέσετε, Μελίνα. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Είστε καταπληκτικοί. Πραγματικά, τι ωραίο ήταν αυτό. Παιδιά, νομίζω ότι η DAF είναι από τα αγαπημένα μου συγκροτήματα. Έχω να το πω αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ και στιλιστικά. Εξαιρετική κίνηση. Πάρα πολύ ωραία δουλειά. Μπράβο, Γιώργο. Συγχαρητήρια και στο coach. Mm-hmm. Αλλά συγχαρητήρια πιο πολλά σε εσάς, γιατί αυτό που δείξατε σήμερα είναι. Είστε επαγγελματίες. Μπράβο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Χρήστο. Γεια σας, DAF. Λείπει το κόκκινο, λείπει να ξέρεις από εδώ από την Αλέκα. Να κάνουμε μπάντα. Βεβαίως, να γίνω διπλοθεσίτης. Όπως πολλοί άλλοι. Παιδιά, πραγματικά εσείς ήταν καταπληκτικοί. Μου αρέσει πάρα πολύ η ενέργειά σας. Φαίνεται ότι είστε πάρα πολύ δεμένοι. Και θέλω να σου πω, Νίκο, με τρελαίνεις που χορεύεις σαν να μην υπάρχει κανένας άλλος στο δωμάτιο. Ξέρεις αυτό. Το μεταφέρει. Είναι αλήθεια αυτό, πραγματικά. Θα έκανα κι άλλα, αλλά τόσο γλυκό, ας πούμε, και τόσο όμορφο. Μιχάλη. Πολύ καλή, πάρα πολύ καλή. Δεμένη, σωστή. Συγχαρητήρια και στο μέντορα. Θα πάτε μπροστά, θα προχωρήσετε, είναι σίγουρο αυτό. Όσον αφορά τα στιλιστικά, ο μπασίστας είναι νούμερο ένα. Εσύ με το παπαγαλί. Στο έχω πει και από προχθές. Αλλά ήσασταν όλοι καλοί. Συγχαρητήρια. Αυτό είναι το παπαγαλί. Ναι. Υπάρχει χρώμα παπαγαλί. Ποιο είναι το παπαγαλί? Γιώργο. Είναι όλα τα χρώματα. Καναρινή. Ναι, δεν σημαίνω. Καναρινή. Παπαγαλί. Παπαγαλί, έχεις δει, δηλαδή. Λες παπαγάλος πράσινος. Μ' αρέσει ο σκοπός είναι να κάνουμε τον τηλεθεατή να σκέφτεται. Καναρινή, να τον καταλάβω. Έτσι. Ψηφίστε. Για πες, Γιώργο. Μ' αρέσει που ξεκινήσαμε και λέμε όλοι καλά, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε λίγο το χώρο. Εσύ θα τον ανοίξει το χώρο. Εγώ θα τον ανοίξω. Δεν έχω κανένα, επειδή είναι δική μου, δεν έχω κανένα κόμπλεξ. Θα πω αυτό που βλέπω. Έτσι πρέπει να είμαστε. Και ο άλλος που μας βλέπει την τηλεόραση πρέπει να κατανοεί αυτό που λέμε κι εμείς. Ήσασταν καλοί, ήσασταν πολύ καλοί. Λίγο flat στην αρχή, η ενέργεια ήρθε σιγά-σιγά. Νικόλα, θέλω λίγο χαμόγελο. Καταλαβαίνω ότι πονάς στο πόδι σου, δεν το ξέρουν, τώρα το μαθαίνουν. Είσαι για εγχείρηση στο γόνατο, το καταλαβαίνουμε. Ο Χρήστος δεν το κατάλαβε. Χόρευε μόνο του από τον πόνο. Χόρευε. Χόρευε και πόναγε. Φαινόταν ο πόνος. Έχει χορεύει πάντα, σας το λέω. Λοιπόν, φαινόταν ο πόνος. Θέλω να το χαίρεστε. Είσαστε πάρα πολύ καλοί. Έγινε μια πολύ ωραία δουλειά με τα γραφικά πίσω. Αυτή είναι η διαφορά αυτού του μουσικού σόου από όλα τα άλλα. Ότι κάνουμε πράγματα στο stage που δεν μπορούν να τα κάνουν οι άλλοι. Χαρείτε το και δώστε μας το. Θα περάσουμε ωραία. Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Εντάξει. Γιώργο, δεν είναι μόνο τα γραφικά και τα παιδιά. Οι άλλοι δεν έχουν εμάς.
Καλώ. Βγαίνει σιγά σιγά ο Τσαουσόπουλος από μέσα του. Έλα. Καλώ ήρθε, Μιχάλη μου. Καλώ ήρθε. Πολύ ωραία. Θέλω να σου κάνω μια σημαντική ερώτηση. Παπαγαλή ή Καναρινή τελικά, πες, πριν φύγεις. Καναρινή θα έλεγα. Καρανινή είπες. Καναρινή. Καναρινή. Όχι τώρα, πιο ύστερα. Ευχαριστούμε τους ΔΑ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία, παιδιά. Καλή επιτυχία. Λοιπόν, ο Γιάννης Τεριάκης μπορεί να είναι ο μικρότερος από την ομάδα του Χρήστου Μάστορα, αλλά έχει σίγουρα μεγάλες προσδοκίες. Αν θέλετε να τον βοηθήσετε, στηρίξτε τον με την ψήφο σας, παρακαλώ. Με λένε Γιάννη Τεριακή, είμαι 17 χρονών, μένω στην Αθήνα και είμαι μαθητής τρίτης λυγείου. Γενικά, χαρακτήρισα τον εαυτό μου εκπληκτικό, δηλαδή μπορώ να κάνω πράγματα από εκεί που δεν το περιμένει κανένας. Πάμε να σκίσουμε στο πρώτο live. Και πώς θα σκίσουμε, με ένα τραγούδι... Τραγούδι? Νομίζω ότι είναι σούπερ για σένα, από όλες τις απόψεις. Δηλαδή? Δηλαδή, love yourself, Justin Bieber. For all the times that you ran my parade, all the clubs you get in. Πιστεύω ότι μου ταιριάζει, οπότε είμαι ευχαριστημένος. I'm be so caught up in my job, didn't see what's going on and now I know. Από τις χαμηλές τονικότητες στην ψηλή, ξαφνικά μπαίναμε λίγο άγρια στην αρχή. Τώρα ήδη έχει αρχίσει και μου το βρίσκει αυτό και κρατάει τη στρογγυλάδα του και ακόμα και όταν ανεβαίνει πιο μετά. Πολύ καλύτερα. Μπράβο, Γιάννη. Οκ. Hi, Yanni. How are you? Oh my gosh. You're the tallest one of the group and the youngest one of the group. No. Always, huh? Mama don't like you and she likes everyone. Hey! And I never lied to admit that I was wrong. I want you to really focus on keeping your eyes open. You have these beautiful eyes, but when you get into the song, you close them and I lose you. So I'm gonna help him with his staging. We're gonna try and place him somewhere, give him a nice intimate feeling with the camera, and then move him the same way his sound moves us. Let's go. Let's go, Yanni. Είναι πολύ πάνω το τραγούδι. Δηλαδή, αν δεν το έλεγε ο Justin Bieber, θα μπορούσε να το πει ο Γιάννης Τεριάκης. Τόσο απλά. Αλλά να προσέξει δύο πραγματάκια. Να είναι κοντά στο μικρόφωνο. Όσο πιο μακριά στο μικρόφωνο είσαι, τόσο πιο στενή ακούγεται η φωνή σου. Και το άλλο είναι ότι είχε λίγο αμήχανη κίνηση πάνω στο stage. Πιστεύω ότι ο κόσμος πρέπει να με ψηφίσει, γιατί δεν έχει δει τίποτα ακόμα από μένα. Think I'm crying on my own, well I am. And I didn't want to write a song, 'cause I didn't want anyone thinking I still care or don't. But you still hit my phone up. Baby, I'll be moving on. And I think you should be something I don't wanna hold. But maybe you should know that my mama don't like you and she likes everyone. I never lied to me that I was wrong. And I'd be so caught up in my job. Didn't see what's going on. And now I know I'm better sleeping on my own. 'Cause if you like the way you look that much, so baby you should go and love yourself. And if you think that I'm still holding
everyone, she likes everyone. And I never lied to me that I was wrong. And I'm be so caught up in my job, didn't see what's going on. And now I know I'm better sleeping on my own. Cause if you like the way you look that much, so baby, you should go and love yourself. Μπράβο, αγόρι μου. Είμαι σίγουρη ότι έχεις πολύ μεγάλη αγωνία να ακούσεις τι έχουν να σου πούνε οι κριτές μας από κάτω. Αλλά θέλω να μου κάνεις λιγάκι υπομονή, διότι αμέσως τώρα θα περάσουμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί σας. Εδώ, στο X Factor. Είμαι εδώ με τον Γιάννη Τεριάκη, το 17χρονο μαθητή μας, που κυριολεκτικά κρέμεται από τα χείλη σας. Μιχάλη. Γιάννη. Δεν θα πω για το μαντήλι, είναι μια χαρά το μαντήλι. Λοιπόν, από τις πρώτες ακροάσεις τη λεπά μου, είναι ιδιαίτερα συμπαθής και το Σιλούπι και η φωνή πολύ καλή. Ευχαριστώ πολύ. Κάποιες φορές, έτσι, να κάνουμε κουτσομπολιό. Εντάξει, πάρτι είμαστε, αλλά μπορούμε να κουτσομπολέψουμε λίγο, όπως γίνεται σε όλα τα πάρτι. Κάποιες φορές. Ιδιαίτερα βάζουμε έστω Τεριάκη σάλτσα λίγο παραπάνω. Ό,τι και να κάνουμε, το κομμάτι δεν είναι δικό μας, είναι του Justin Bieber. Έβαλες, okay, λίγο παραπάνω δικό σου μέσα και που έφτασε λιγάκι στο όριο. Δεν το πες λάθος, σωστά το είπες. Κάποιες φορές θέλει λιγότερη σάλτσα Τεριάκη. Αλλάξουμε καλώς. Okay, ευχαριστώ πολύ. Μελίνα, τι άποψη έχεις εσύ για τη σος τελικά? Εμένα η Τεριάκη δεν με πείραξε, η αλήθεια είναι. Ήταν οκ. Okay, σε ακόμα καλή. Ακόμα είναι ωραίος. Σε καλή. Έβαλε τόσο όσο. Λίγο αμήχανο στην αρχή. Διαχειρίστηκες όμως ωραία το άγχος σου. Στην αρχή ήσουν λίγο χλιαρός, ξέρεις. Αλλά μετά σιγά σιγά ζέστανες. Ζεστάθηκες, μάλλον ένιωσες άνετα και ωραία. Είχες ωραίο κοντρόλ στα γυρίσματά σου. Ήσουν ωραίος τονικά. Δεν έφυγες σε σημεία. Και είχες μια πολύ ωραία κίνηση. Ωραίο, ήσουν πολύ ωραίος. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο. Γιάννη, ναι. Πιο καυτερή σάλτσα, να το κάνουμε λίγο. Για πες. Γιάννη, να σου πω την αλήθεια. Κάτι συμβαίνει με το μικρόφωνο μου. Ναι, να σε ακούω κι εγώ. Κάτι με το μικρόφωνο. Προφανώς δεν πρέπει να πάω. Μήπως δεν πρέπει να πεις αυτό που σκέφτεσαι τελικά. Ναι, μήπως είναι ένας ιονός, λέω εγώ τώρα. Δεν μπορώ να μην τα πω. Όχι, αφήστε το να μην πεις. Λοιπόν, Γιάννη, ξέρεις κάτι, τι θέλεις να κάνουμε, να μιλήσουμε αυτό? Α, ωραία, εντάξει, λοιπόν. Έχεις θράσος. Το λέω με την καλή έννοια, εμένα μου αρέσει αυτό. Έχεις ένα θράσος πάνω στη σκηνή που δεν... Δεν είναι εύκολο το διαχειριστεί κάποιος. Συμφωνώ με τη Μελίνα, στην αρχή ήσουν λίγο τονικά, δεν ήσουν πάρα πολύ καλός, αλλά είσαι ο χαρακτήρας σου. Αν κρίνω από τις κόρες μου που μου στέλνουν μηνύματα τώρα που σε βλέπουν, μόνο καλά μπορώ να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, αυτό. Ευχαριστώ. Χρήστο. Γιάννη. Εγώ ξέρεις τι τρελαίνομαι, ρε παιδί μου, ανεβαίνει ο Γιάννης πάνω και τα δίνει όλα. Μαμά μου, όλα! Και πετάω όλα εδώ και μετά τον ρωτάς, Γιάννη, όλα καλά? Έλα. Τι έγινε? Αισθάνομαι. Δηλαδή έχεις ένα πολύ ωραίο star quality, αν θες. Και το μπουφάν ωραίο. Πολύ ωραίο. Έχω να σου πω ότι εμένα μου άρεσε πάρα πολύ σήμερα η παρουσία σου. Αλλά απομένει να δούμε αν ο κόσμος πιστεύει ότι έχεις το X Factor. Εννοείται. Εγώ πάντως το πιστεύω πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τιμή μου, αλήθεια. Μπράβο. Μπράβο, Γιάννη μου, μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιτυχία σου. Ευχαριστώ. Μας ανοίξατε την όρεξη, είχατε, δεν είχατε, βραδιάτικο. Το ξέχασε το Δέσποινά μου. Μα.
Συνεχίζουμε, τι λέτε, τι λέτε, λέτε. Πάμε, πάμε τώρα να σας πω, θα σας πω εγώ ότι ο Γιάννης Ατζούρης που έχει ήδη καταφέρει να γοητεύσει πολλά κορίτσια, κατάφερε να είναι και ένας από τους 4 φιναλίστ της ομάδας της Μελίνας Ασλανίδου. Αν και ποδοσφαιριστής, πλέον φλερτάρει επαγγελματικά με το τραγούδι και αν η ερμηνεία του σας αγγίξει, μην παραλείψετε να τον ψηφίσετε. Είμαι ο Γιάννης Ατζούρης, είμαι 31 χρονών, κατάγομαι από Βόλο, μένω μόνιμα στην Αθήνα τον τελευταίο καιρό και είμαι μηχανολόγος μηχανικός. Η Μελίνα διάλεξε να πεις, κατά τη γνώμη μου, τη μεγαλύτερη επιτυχία της χρονιάς. Στην καρδιά, σαν το αίμα που κυλεί σε ματιά, σαν μαχαίρια. Αυτό το μαχαίρι, Γιάννη. Είναι αρκετά δύσκολο. Αν καταφέρω και το πω όπως το φαντάζομαι, θα με βοηθήσει για τη συνέχεια αρκετά. Στην καρδιά, σαν το δάκρυ που κυλήσε σε κλάμα ξαφνικό. Όλες οι καταλήξεις του ρεφρέν καταλήγουν σε γύρισμα. Θέλω το γύρισμα να είναι φόρτε, να μην μου σβήνει το γύρισμα στο τέλος. Εκεί δείχνει και την τεχνική του, δείχνει και τη μεγάλη ανάσα του. Δεν θέλω να τελειώνουν άδοξα, τέλος πάντων, οι καταλήξεις. Έβαλα. Oh! Πρόσεχε γιατί. You have dancers! You have dancers! I choreographed this! Στην καρδιά. Σαν το αίμα που κυλεί σε βαθιά, σαν μαχαίρια. This song has a lot of passion in it, so I want to try to connect him with the dancers and transmit that feeling in the words that he sings in the song. Έφυγε σε κάποια σημεία τονικά. Αυτό πιστεύω είναι καθαρά θέμα εξάσκησης και πιστεύω θα το βρει πάρα πολύ γρήγορα ο Γιάννης. Η φωνή του είναι πολύ γλυκιά και ζεστή και τρυφερή. Θέλω να πιστέψεις αυτό που είναι. Θέλω να πιστεύω πως θα με αγαπήσει ο κόσμος. Έχω να βγάλω πολλά πράγματα που δεν έχω δείξει ακόμα. Νομίζω ο χαρακτήρας μου είναι αυτός που θα με ξεχωρίσει. Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο απόψε παγόνια. Ερήμια. Φεδοβαλά. Πρόσεχε γιατί οδηγείς. Λίγο απότομα και κάπως νευρικά. Όταν βγεις, αν κάποια μέρα ψάξεις να με βρεις, θα με βρεις. Στην καρδιά, σαν το αίμα που κυλήσε μάτια, σαν μαχαιριά, με μια ανάσα που κοβεύεται στα στήθη σου ξανά, σαν τη σκιά. Στην καρδιά, σαν το δάκρυ που κύλησε σε γλάμμα, ξαφνικό. Ένα τρένο που φεύγει με φορτίο νυχτερινό για το κενό. Ένα τρένο που φεύγει με φορτίο νυχτερινό για το κενό. Μπράβο Γιάννη!
Εμείς οι δύο, ξέρεις, μπορούμε να μιλήσουμε και λίγο για μπάλα, αν θέλεις. Απλώς δεν έχουμε τα χρονικά περιθώρια. Πάμε στο Χρήστο. Γεια σου, Γιάννη. Γιάννη, σου το έχω ξαναπεί ότι μ' αρέσει πάρα πολύ ο ήχος της φωνής σου, η χρειά σου. Ξέρεις, έχεις ένα πολύ ιδιαίτερο χρώμα. Αλλά στο συγκεκριμένο τραγούδι σε ένιωσα λίγο άνευρο, λίγο, ξέρεις, και λίγο αμήχανο. Δεν έδωσες το 100% της δύναμής σου στο ρεφρέν, ξέρεις, και αυτό το τραγούδι θέλει ξέσπασμα. Εγώ τουλάχιστον πιστεύω. Ξέρεις, Ντεμί, είμαι Ντεμί. Περιμένω πολλά περισσότερα από σένα, γιατί πραγματικά μου αρέσει η χρειά σου. Μάλιστα. Σε ευχαριστώ. Μιχάλη, εσύ τι περιμένεις? Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ο Γιάννης έχει πολύ καλή φωνή. Mm-hmm. Εντάξει, στην αρχή, στα πρώτα δευτερόλεπτα ή και στα χαμηλά κάπως. Αλλά μετά, παρόλο ότι είχα ενοχλήσεις, δηλαδή ήταν οι τέσσερις χορεύτες και ειδικά αυτή με τα μακριά μαύρα μαλλιά μου αποσπούσε την προσοχή. Είναι να μην βγάζουμε κορίτσια πάνω στη σκηνή, δηλαδή. Δεν κάνω, παιδιά, δεν είναι. Άμα είναι να. Είναι ευγενετή αυτό, είναι ευγενετή. Μάλιστα. Παρ' όλα αυτά, μια decent φωνή. Νομίζω ότι έχει πορεία. Ευχαριστώ. Γιώργο. Βλέπω στις σημειώσεις μου εδώ ότι σε μια από τις προηγούμενες ακροάσεις σου είπα ότι δεν σε κολακεύει το τραγούδι και είναι πάνω από τις δυνατότητες σου. Και σε μια άλλη ακρόαση που σ' άκουσα, σου είπα ότι τραγουδάς σωστά, αλλά μάλλον στο πρώτο live θα σου κοπούν τα πόδια από το σφαιριστή μου. Κάπως έτσι ήτανε. Δεν ήταν καλό, Γιάννη. Θα το ακούσεις και μόνος σου μετά. Δεν ήταν καλό. Δεν ξέρω αν φταίνε ή αν ισχύει αυτό που λέει ο Χρήστος, ότι δεν άκουσε το 100% των δυνατοτήτων σου. Δεν ξέρω αν αυτές είναι, πώς να σου το πω, όλες σου οι δυνατότητες. Αλλά δεν ήταν καλό. Δεν μπορώ να σου πω κάτι καλό για αυτό που ακούω. Συγγνώμη. Σεβαστή απόψη. Μελίνα μου, εσύ τι έχεις να μας πεις? Ωραία. Πραγματικά ακούω τις απόψεις των παιδιών, αλλά έχω και εγώ δική μου άποψη, γιατί δούλεψα πάρα πολύ με τον Γιάννη. Και πιστεύω πολύ στο Γιάννη, γιατί έχει μια πολύ ωραία τρυφερή φωνή. Βάσει της απειρίας του, που δηλαδή είναι ένα παιδί που ήταν στα γήπεδα και έτρεχε και τον γκολ το έβαζε από τα ποδητήρια. Βάσει της απειρίας του, με τα ακουστικά πρώτη φορά, επαφή και αυτά, θεωρώ ότι ήταν πάρα πολύ ωραίος. Γι' αυτό που έτσι δεν είναι επαγγελματίας τραγουδιστής. Καλή προπόνηση λοιπόν, σου λέει με λίγα λόγια. Πιστεύω ότι το πιστεύει και για μένα ήταν... Βάσει της απειρίας του ήταν καλός. Ευχαριστώ, Μελίνα. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Καλή επιτυχία, Γιάννη μου. Καλή επιτυχία. Αυτό, παιδιά, που ο Γιώργος Θεοφάνους κρατάει σημειώσεις και τα ιστορικά, με αγχώνει εμένα λίγο. Δηλαδή, και να θες να ξεχάσεις και να ξεχαστείς, δεν γίνεται. Εκεί θα στο υπενθυμίσει. Μα τι άνθρωπος. Μα. Η βετεράνος. Είναι βετεράνος γι' αυτό. Γιαννάκη μου. Δεν είναι η πρώτη φορά που βρίσκεται στα live shows του X Factor, αλλά αυτή τη φορά ήρθε για να μείνει μέχρι το τέλος. Ο Γιώργος Παπαναστασίου έρχεται με άγριες διαθέσεις σήμερα και θέλει να βγάλει το Χρήστο Μάστορα ασπροπρόσωπο. Πεντασύλλαβη παρακαλώ λέξη, έτσι. Εσείς μην ξεχνάτε ότι έχετε τη δυνατότητα να τον ψηφίζετε μέχρι να ολοκληρωθεί η εμφάνισή του. Ονομάζομαι Γιώργος Παπαναστασίου, είμαι 23 ετών, είμαι τραγουδιστής και κατάγομαι από τη Θεσσαλονίκη. Την τελευταία φορά που είχα πάει στο X Factor έφτασα μέχρι αυτή τη φάση, δηλαδή το πρώτο live, στο οποίο αποχώρησα. Αυτή τη φορά πιστεύω λόγω εμπειρίας και λόγω της δύναμης που έχω ψυχικά ότι θα τα καταφέρω. Why give a bitch your heart when she rather have a purse? Why give a bitch an inch when she rather have nine? You know how the game. Καλώς τον. Καλώς τον. Τι κάνεις? Πώς είσαι? Μια χαρά. Είσαι χαρούμενος? Πολύ καλά. Δεύτερη απόπειρα για X Factor και τη δεύτερη πάλι στα live. I'm the kind that you get on international. Το κομμάτι το οποίο θα πω στο πρώτο live τελικά είναι το Talk Dirty, του Jason Derulo. Gilbert Arenas, guns on deck. Έτσι. Chest to chest, tongue on neck.
Κοίτα καλά τις παύσεις που έχω βάλει. Αυτές είναι οι μεγάλες παύσεις. Να θυμάσαι αυτές τις αναπνώσεις, πρέπει να τις αποτυπώσεις μέσα στο μυαλό σου. Okay. Για να ξέρεις πού παίρνεις πιο μεγάλη, γιατί αλλιώς θα σε πετάξει έξω το κομμάτι. Hello. What's up? Give me some love. Μουά, τι κάνεις? Καλά, εσύ? I'm good. How are you? How are things? Όλα μια χαρά, όλα τέλεια. Yes, first live, huh? Ναι, πρώτο live. Let me hear you sing a little bit, okay? And then we're going to talk about your image. Can you change it, ready? Change it. Hey! Come on. My friend Rio was all the middle. Those cadenas, close to tennis, sold out arenas, you can suck my I'm gonna work really hard with George this week because my assistant created a really cool choreography, full dance, the whole image. And we're gonna make sure that we put George right in the middle of it and have him move and have him sing and just give that urban vibe and like his new look and just like, I'm really excited for it. We're gonna get in the studio and we're gonna try some things. Yeah, you ready? Yeah. Let's do it. Let's okay. Feel like ya. See you soon. First I see him a Αυτό που βλέπω και ακούω από τον Γιώργο με κάνουν να αισθάνομαι ασφάλεια. Αλλά απ' την άλλη, φαίνεται στο βλέμμα του ότι είναι πολύ σφιγμένος. Πρέπει να χαλαρώσεις λίγο παραπάνω και να το ευχαριστηθείς. Είσαι πάρα πολύ καλός. Ξέρεις, και αυτά είναι πολύ δύσκολα πράγματα που κάνεις. Mm. Πολύ λίγοι χορεύουν και τραγουδάνε μαζί στην Ελλάδα. Και γι' αυτό είσαι στην ομάδα μου. Ο κόσμος θέλω να με ψηφίσει γιατί έχω να αποδείξω πάρα πολλά στη συνέχεια του σοου και μετέπειτα από το σοου και θέλω να αποδείξω σε όλους ότι η μουσική μου μπορεί να διαπρέψει την Ελλάδα. In my lap, girl, riding comfortable. Cause I know what the girl ain't it. New York to Haiti. I got lipstick stamped from the passport that make it hard to leave. Been around the world, don't speak a language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Talk dirty to me. You know the words of my songs, not lying, girl. Our conversations ain't long, but you don't want it. I know what the girl they want, London to Taiwan. I got lipstick stamped from a passport. I think I needed the wine. Been around the world, don't speak a language, but your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Uno, mete Federico, dos, si vos son de mí, no tres, we can manage a trio, go, go, dos cadenas, close to genius, come on, calls out arenas, you can suck my, Gilbert Arenas, hands on deck, chest to chest, tongue and neck, go, international choral sex, every fixer I take, I throw a threat, taught a jet, what you expect? But it's so good, I bought her a bet. Go! Anyway, every day I'm trying to get to it. Got a save in my phone on a big booty. Anyway, every day I'm trying to get to it. Got a save in my phone. Been around the world, don't speak a language. But your booty don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Μας έκανες και χορέψαμε πάντως. Πίσω, εμείς χορεύαμε όλοι. Χαμούλης. Παρακαλώ. Πολύ, είναι πολύ καλό! Γιώργο μου, για πες, χόρεψε. Καταρχήν ήταν πάρα πολύ εντυπωσιακό όλο αυτό το πράγμα που έκανε η Τσέιλι. Εγώ
πρέπει να λέμε μπράβο στους ανθρώπους που δουλεύουν. Mm-hmm. Οφείλω να το υπενθυμίσω συνέχεια αυτό. Εννοείται, εννοείται. Έτσι. Λοιπόν, και δούλεψες και πολύ καλά, φαίνεται με την Τσέλη. Έτσι, δεν απλά μπήκε σε ένα σχήμα με χορεύτριες, να κοιτάς χορεύτριες. Επιτέλους δηλαδή. Μα είπε ο άνθρωπος ήρθε για να μείνει, τέλος. Δεν πώς ήρθε καλά. Ο άνθρωπος ήταν επαγγελματίας, ας πούμε. Τι είπα. Δεύτερη ευκαιρία. Την ξαναπέρασες αυτή τη νύχτα, στο πρώτο live, στο X Factor που ήσουν ξανά, πριν από 2 χρόνια. Και ήταν η νύχτα που δυστυχώς ήταν μοιραία για σένα και έφυγες. Ελπίζω όχι να είναι δεύτερη ευκαιρία, τρίτη, τέταρτη, 16η. Να φτάσεις μέχρι το τελικό. Στο εύκολο. Μελίνα! Γιώργο μου, πραγματικά και εγώ στο εύχομαι. Πολύ ωραία, όντως, και μπράβο και σε όλα τα παιδιά που έχουν δουλέψει έτσι τόσο καλά. Ήσουν πάρα πολύ καλός. Φωνητικά, εντάξει, τώρα για κάποιες λεπτομέρειες, όταν χορεύεις και τραγουδάς, νομίζω ότι είναι πιο δύσκολα, έτσι δεν είναι? Φυσικά. Δεν το έχω. Φυσικά. Δεν το ξέρω αυτό, αλλά φαντάζομαι ότι είναι δύσκολο καμιά φορά. Μόνο γιατί πηγαίνει είναι. Έτσι. Δεν καταλαβαίνει τίποτα, ναι. Πολλές ώρες δουλειά όμως, πολλές. Μια πολύ ωραία εμφάνιση με πολύ ωραία δουλειά. Συγχαρητήρια σε όλους. Τέλεια. Ευχαριστούμε. Μιχάλη. Μιχάλη. Λοιπόν, περισσότερο παιδιά. Ναι, ναι. Καταρχήν να πούμε όντως γιατί η Χέιλι έχει κάνει πολύ ωραία δουλειά, αλλά δεν αντέχω τα αμερικάνικά της, μου αρέσουν τα αγγλικά. Δεν είμαι της αμερικάνικης προφανώς. No like, αλλά δεν το μπορώ, αλλά εντάξει. Τώρα. Εμένα μου αρέσουν τα αμερικάνικα. Εντάξει, έχω μια καλύτερα. Εντόπισα κάτι, θα το πω έτσι, λεπτομεριακό είναι. Κατά την άποψή μου, θα έπρεπε το κομμάτι να ηχογράψει και όλο αυτό που το τραγούδι που έκανε και όλη την παραγωγή. Θα έπρεπε να ήταν πιο γρήγορη σε beat. Γιατί ήταν πιο αργό από το κανονικό. Και αυτό σε ανάγκασε να τραβάς τη φωνή για να καλύπτεις και να έρχεσαι on beat. Όπου εκεί είχαμε γλιστρήματα, κατά την άποψή μου. Δηλαδή, αν το κάνατε πιο γρήγορο και πιο punchy, θα ήσουν πιο προστατευμένος εσύ. Τώρα, οι χορεύτες, αν έπρεπε να είναι. Δεν μας νοιάζει, εσύ διαγωνίζεσαι. Δηλαδή, διαφωνείς σε σχέση με την ενορχήστρωση, όχι σε σχέση με την απόδοση. Ναι, διαφωνώ. Κάνω του κουτσομπολιό, ρε παιδί μου. Σήμερα έχουμε πάρτι. Κουτσομπολιό! Κάνω κουτσομπολιό, έτσι. Α, τι ωραία! Λοιπόν, θα ήταν η καλύτερη εμφάνισή του, εάν ήταν πιο σφιχτό και αν είναι, ξέρω εγώ, 110 beats per minute, να ήταν 120. Τι λέει του Χρήστου στην ουσία. Δεν λέω του Χρήστου. Αφού του Χρήστου. Να απαντήσει ο Χρήστος, παιδιά. Να απαντήσει ο Χρήστος. Απαιτεί εδώ ο κόσμος να απαντήσει. Μας έχει μπερδέψει με αυτά τα DJ-στικά. BPM και MVP. Ο άνθρωπος είναι MVP, δεν το βλέπεις. Φοράει και. Φοράει και εσύ, παιδιά. Συμπεριφέρει και ήθελα να σου το πω. Μάλιστα. Η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά. Γιώργο, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση. Αυτό τι σημαίνει? Έλα τώρα. Τι ώρα είναι, δεν είναι ένα ώρα. Μην κάνει τέτοιες ερωτήσεις, παρακαλώ. Ωραία, πάμε παρακάτω. Θέλω να σου πω, Γιώργο, ότι είμαι πολύ περήφανος για σένα. Πρώτον, για την επιμονή σου. Και δεύτερον, για την επιμονή σου. Γιατί ο επιμένων νικά. Και πιστεύω ότι θα πας πολύ μπροστά στο παιχνίδι. Φαίνεται η δουλειά, φαίνεται ότι το θες πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, μπράβο, Γιώργο μου. Ευχαριστώ. Το απόλαυσες εσύ. Πάρα πολύ. Εντάξει, αφού σταμάτησα και δεν έχω ιδρώσει άλλο. Εντάξει, καλά είμαι τώρα. Πήγε να ξεϊδρώσεις τώρα. Εννοείται, πάω λίγο να στεγνώσω το όλο το κόνσεπτ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια. Εκεί που θα πας θα έρθουμε. Και επίσης, Δέσποινά μου. Ναι, πες εσύ. Επειδή είπε και τον χειροκρότησε για την επιμονή του, έχω μια ιδέα για το επόμενο τραγούδι. Περίμενε, δεν πάμε τώρα στο επόμενο τραγούδι. Θα ξαναβγεί ο Γιώργος. Δεν είπα κάτι. Δεν έχει τώρα τραγούδι. Τώρα πάμε να δούμε πώς έχει κοινωνικοποιηθεί στο backstage ο Άρης. Άρη μου! Εδώ είμαστε, παιδιά. Έχω κοινωνικοποιηθεί πλήρως. Έχω κάνει παρέα με τα παιδιά. Νάτος κι αυτός. Μπράβο σου. Είμαστε εδώ, περνάμε πάρα πολύ καλά. Το κλίμα είναι τέλειο. Θα μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από την κοπέλα της παρέας, έτσι? Εσένα σε έχω δει, θα τα πούμε μετά. Λοιπόν, Ζωή, πες μου, ήσουν η πρώτη που ανέβηκε στο stage. Πώς το αισθάνθηκες? Αισθάνθηκα στην αρχή εγχωμένη, χτυπούσε καρδιά μου πολύ δυνατά. Ναι. Αλλά μετά είδα τον κόσμο, μπήκα στο κομμάτι και τα ξέχασα όλα. Μπράβο. Και το διασκέδασα αρκετά. Τα ξέχασα κι εγώ όλα. Μου άρεσες πάρα πολύ. Ευχαριστώ το πες πάρα πολύ καλά το τραγούδι. Περνούσα μόνος μου καλά, μέχρι που ήρθες εσύ και που περνούσαμε μετά μαζί καλά. Ευχαριστώ. Λοιπόν, θα πάω στους DAF μετά. Παιδιά, τι έγινε, πώς αυτή η πολύχρωμη πανδεσία την οποία είδαμε στη σκηνή. Τέλος πάντων, είστε καλύτεροι για τα μάτια μας ή για τα αυτιά μας? Ό,τι θέλει ο καθένας. Ό,τι επιλέξει. Ανάλογα σε ποια αίσθηση
Διεγείρεται περισσότερο. Εγώ έχω να πω ότι τα πήρα λίγο, έτσι, γιατί εδώ το παιδί σας το ντύσατε ίδια με μένα. Δεν μου αρέσουν εμένα αυτά. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Για πες μου. Ποιος είναι ο αληθινός μπλε Power Ranger, εσύ ή εγώ? Έλατε. Μήπως να ψηφίσει ο κόσμος και γι' αυτό, σήμερα. Να ψηφίσει ο κόσμος ποιος είναι ο μπλε Power Ranger, παρακαλώ, παιδιά. Να δούμε τώρα, γιατί εντάξει. Δεν είναι τώρα αμφίεση του παιδιού αυτή. Έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ. Τέλος πάντων, θα πούμε μετά. Δέσποινα, ο λόγος σε σένα. Άρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και τώρα πάμε σε ένα break και επιστρέφουμε με την εκρηκτική Λίλα Τριάντη, αλλά και με δύο γνήσιες λαϊκές φωνές, τη Βίκη Μαριόλου και το Γιάννη Γρόση. Επιστρέψαμε και πάλι στο πρώτο live show του X Factor. Όσο κυλάει η βραδιά, η αγωνία των διαγωνιζόμενων μεγαλώνει. Μην ξεχνάτε όμως ότι μόνο εσείς αποφασίζετε ποιοι θα είναι οι τέσσερις που θα αποχωρήσουν απόψε. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να μπείτε στην εφαρμογή του Open TV και να ψηφίζετε κατά τη διάρκεια των εμφανίσεών τους. Λοιπόν, η Βίκη Μαριόλου είναι επαγγελματίας τραγουδίστρια και μας έρχεται από την Τρίπολη. Βλέπω ότι έχει έρθει όλη η Τρίπολη εδώ, ε! Η παίκτρια από την ομάδα του Μιχάλη πέρασε μια δύσκολη εβδομάδα καθώς ταλαιπωρήθηκε από ένα κρύωμα. Γι' αυτό ήρθατε κι όλοι εσείς, να τη στηρίξετε, μάλιστα. Όμως δεν το βάζει κάτω εύκολα καθόλου και θέλει να είναι εδώ και στο επόμενο live του X Factor. Για να συμβεί αυτό όμως, τι χρειάζεται, την ψήφο σας. Κινητά, παρακαλώ. Είμαι η Βίκη Μαριόλου, είμαι 23 χρονών, κατάγομαι από την Τρίπολη και ασχολούμαι με το τραγούδι. Είμαι και φοιτήτρια οικονομικών στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου και τα συνδυάζω. Αποφασίσαμε με τον κύριο Μιχάλη Τσιονσόπουλο ότι το τραγούδι που θα πεις στο πρώτο live του X Factor είναι η επιμονή σου που έχει πρωτοπεί η Ελεονόρα Ζουενέλη. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Θέλουμε λίγο να συγυρίσουμε το ρεπερτόριο που έχεις στα γυρίσματα και το γύρισμα μπαίνει στον τόνο. Όχι εκεί πέρα που δεν έχεις τόνο. Γιατί άμα το χρησιμοποιήσεις αλλού, παρατονίζεις τον λόγο. Μου δίνει δύναμη σου. Τι σε αγχώνει, έλα, πες μου. Δεν με αγχώνει κάτι. Είμαι πάρα πολύ άρρωστη. Α, είσαι άρρωστη. Ναι. Σήμερα στην πρόβα με δυσκόλεψε το γεγονός ότι είμαι λίγο άρρωστη. Οπότε θα προσπαθήσω στις επόμενες μου πρόβες να αποδώσω αυτό που έχασα σήμερα. You okay? Ναι. You nervous? Λίγο. Όχι, γιατί? Θα το δούμε. Oh, come on, you got it. Αχ, να ξέρεις τη δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. That you're not constantly here, that as you sing the song, you walk, you move, you tell the story honestly from your body. Όλοι νεκάτι, το μυστικό αυτού του τραγουδίου, κατά την άποψή μου, είναι η απλότητά του. Είναι λέξεις που τις έχουμε τραγουδήσει με ευθεία. Άμα δεν την επιμονήσου, εκεί χαλάει. Εμείς θέλουμε να πούμε, όχι ότι τραγουδάμε το ίδιο, ότι τραγουδάμε πολύ σωστά ένα πολύ καλό και γνωστό τραγούδι. Χρειάζομαι τη στήριξη του κόσμου, γιατί τραγουδά ελληνικό στίχο και λαϊκό. Οπότε ο κόσμος, που είναι λαϊκό, θέλει να με στηρίξει. Πιστεύω ότι πρέπει να με στηρίξει.
έδειξε σε σένα κάτι που ήξερε πως να με ξεπερνάει. Είναι αγάπη μου αυτή η επιμονή σου, μια αγάπη που έμαθε να μην τα παρατάει. Αν είναι κάτι που μου είπε να διαλέξω, ούτε τα λόγια σου είναι ούτε η ομορφιά. Αυτή η υπέροχη τρελή επιμονή σου, πως είναι κρίμα εμείς να ζούμε χωριστά. Αχ, να ξέρεις τι δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρεις τι δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Αχ, να ξέρεις τι δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε κι ακούω τη φωνή σου. Αχ, να ξέρεις τι δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Κορίτσι μου, πώς είσαι, είσαι καλύτερα τώρα? Είμαι πολύ καλά. Εσύ? Μια χαρά σε βλέπω, όχι για το κρύωμα, λέω, πού είχες? Ανάρρωσα. Χαλάρωσες? Ανάρρωσα. Α, μάλιστα. Δεν είμαι λίγο καλύτερα. Ούγαρ έρχεται μόνο, είσαι λίγο καλύτερα. Ναι, ωραία. Ναι, ναι. Εντάξει. Τι γελάς, Μελίνα, πες. Να πω, λοιπόν. Βίκυ. Ωραία, εγώ καλά κατάλαβα ότι έφερες την Τρίπολη εδώ. Πόσα λεωφορεία έφερες εδώ από την Τρίπολη, ρε Βίκυ? Ήρθανε. Ωραία, μπράβο, μπράβο που έφερες όλη την Τρίπολη εδώ πέρα. Χαιρόμαστε. Ωραία ήσουν, Βίκυ μου. Καλή. Ωραία. Έχεις ωραία φωνή. Το είπες ωραία το τραγούδι. Ήσουν ακριωμένη λίγο. Ναι, ήμουν όλη την εβδομάδα άρρωστη. Λίγο σε ένα σημείο έφυγες μόνο. Δηλαδή αυτό παρατήρησα. Αλλά γενικά ήσουν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ναι. Γιώργο. Όντως, είχες. Είχες κάποια μικρά τονικά, αλλά είναι τόσο όμορφη η χρειά σου, τόσο ωραία η... Και έχεις μια... Μιλάμε για δύναμη τώρα, έχεις μια ηρεμία, μια ήρεμη δύναμη όμως. Αυτό, εκτός από το φωνάρα που φωνάζουν από πίσω, δείχνει ότι μπορείς να το διαχειριστείς αυτό το πράγμα του τύπου. Έχω τη φωνή, δεν χρειάζεται να τα δείξω όλα από την πρώτη μέρα. Ξέρω τι κάνω. Εμένα μου αρέσει αυτή η ασφάλεια που νιώθω στο βλέμμα σου. Μου αρέσει πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Χρήστο μας. Βίκυ, το X Factor χρειάζεται φωνές σαν και εσένα, σαν και τη δική σου. Χρειάζεται. Ευχαριστώ. Χρειάζεται φωνές που εκπροσωπούν το ελληνικό τραγούδι. Γιατί έτσι. Αυτό είναι το τραγούδι μας. Θεωρώ εξαιρετική την επιλογή του τραγουδιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το συνάδελφο. Μπράβο, Μιχάλη. Όχι, γιατί με pop και με pop-ass και τα λοιπά. Θα σας εξηγήσω. Μα τη βγήκε από αριστερά ο δικός σου. Και απλά η μόνη συμβουλή μου είναι, ξέρεις, σε είδα λίγο να το χορεύεις, λες και είναι καλαματιανό, ξέρεις. Κάτσε εκεί δυνατά, άνοιξε τα χέρια σου, βγάλε αυτό που λέει το τραγούδι, την επιμονή σου, τη δύναμη αυτή που έχει αυτό το τραγούδι, βγάλε την με τα χέρια σου. Ξέρεις, μόνο κινησιολογικά θα το άλλαζα. Γενικά ήσουν να πάρα, το σωματοποιήσει λίγο όλο αυτό το ναι, οποίο μου... άδει τέλος πάντων. Να το σωματοποιήσει. Ναι. Ίσως έβγαλα λίγο έτσι. Ήταν η αμηχανία. Βλέπεις τώρα αυτό που άρεσε σε μένα δεν άρεσε στον Χρήστο. Εμένα μου άρεσε αυτό το ήρεμο και το λίγο. Το τόσο όσο. Εμένα μου άρεσε αυτό, τι να κάνει. Αμά χόρευε, δεν τη λέγαμε τώρα το χορεύει, τώρα το κάνει. Νομίζω ότι χόρεψε παραπάνω από όσο θα ήθελα. Αυτό είπα. Μη μου κανιβαλίζετε την πέτρια. Παρακαλώ. Ναι, ναι, ναι. Κατέβασε από το άλογο σου να ακούσουμε τι θα μα πει ο μέντορα. Καταρχήν να πω το εξής πολύ γρήγορα, ότι τα περισσότερα κορίτσια τα δικά μου ταλαιπωρήθηκαν από το λαιμό από κρυολόγημα, ήταν λιγάκι στο ξενοδοχείο δυνατά.
η ψήξη. Είπα ένα βράδυ να κοιμηθούμε όλοι μαζί, μήπως συστάτε. Μου είπαν ότι δεν πειράζει. Βρήκαμε τι άνθρωπος προσφοράς. Βρήκαμε λύση. Στα φίλοι. Βρήκαμε λύση, ανεβάσαμε θερμοκρασία. Στα φίλοι, λέει, στα φίλοι. Δεν ακούω καλά. Λοιπόν, είναι αυτό που της είπα. Προσέξτε, το τραγούδι κατά την άποψή μου είναι πάρα πολύ απλό και ούτε δίνει δυνατότητα στη φωνή να απλώσει. Αλλά το μυστικό είναι να το πεις δωρικά. Στεντόρια. Εκεί, όπως το είπε. Και ξέρω ότι μπορεί να κάνει πολλά περισσότερα. Αλλά το εύκολο είναι και το δύσκολο ταυτόχρονα. Το απλό, το απλό είναι και δύσκολο. Και ναι, η Τρίπολη είναι εδώ όλοι, βεβαίως. Φυσικά. Φυσικά. Μπράβο, Βίκη μου. Μπράβο, κορίτσι μου. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα επιστρέψεις στο ξενοδοχείο. Μάλιστα. Καλή ξεκούραση. Ευχαριστώ. Προσοχή στο air condition, γιατί θα έρθω. Σε ένα πλήρω ξενοδοχείο να τρυπώσουμε. Στο πρωί να ξεφαντώσουμε. Να κάνουμε αγκαλιές. Τέλεια, τέλεια. Τέλεια. Καλά είμαστε. Να πάμε στο X-Factor καμιά φορά. Το σκέφτομαι. Το σκέφτομαι. Ναι, βεβαίως, να έρθετε. Λοιπόν, έτσι, έτσι θέλω να συνεχίσετε. Γιατί η νύχτα, είπαμε, είναι μεγάλη. Θέλω να σας δω αργότερα, αν θα μου χορεύετε. Καλά, Γιώργο, πόσο ωραίος είσαι, θα χαμογελάσαι. Λοιπόν, σου προτείνω το εξής. Μα γεννήθηκα χαμογελαστός, μην νομίζεις. Πώς άλλαξες την πορεία. Τι κόλασε. Έτσι μου είπε ο μεευτήρας, ας πούμε. Αλήθεια. Αυτό να το κοιτάξεις. Πριν μιλήσεις. Προτείνω ακόμη και την δυσμενή, τέλος πάντων, κριτική, σαν να κάνει χαμόγελα. Δεν κάνω δυσμενή κριτική. Όντε, ρε παιδί μου, εκεί που χαλάνε τα μικρόφωνα, όντε. Δεσποινά μου, είναι το χαμόγελο του X-Factor, Γιώργο. Χαμόγελο του X-Factor. Και το δεύτερο είσαι εσύ. Ακούστε με, παιδιά. Διότι χορεύει, τραγουδάει και έχει έντονη σκηνική παρουσία. Ο λόγος φυσικά για τη Λίλα Τριάντη, η οποία στο Chair Challenge δίχασε την κριτική επιτροπή, αλλά αυτό δεν πτώησε καθόλου τη Μελίνα που της χάρισε μία από τις τέσσερις καρέκλες. Εάν πιστεύετε ότι δεν πρέπει να αποχωρήσει απόψε, ανοίξτε την εφαρμογή και ψηφίστε την, παρακαλώ. Είμαι η Λίλα Τριάντη, είμαι 26 ετών, κατάγομαι από τα Φάρσαλα, αλλά μένω στην Αθήνα τα τελευταία χρόνια. Έχω σπουδάσει δασκάλα, αλλά ασχολούμαι με το τραγούδι επαγγελματικά πλέον. Το σχόλιο το οποίο μου έκανε ο κύριος Γιώργος Θεοφάνους στο Chair Challenge σχετικά με το πόσα χρόνια δουλεύω και το αν έχω κάνει κάτι, πιστεύω ότι παρεξηγήθηκε από κάποιους. Πες μου, πόσα χρόνια τραγουδάς. Επαγγελματικά γύρω στα 3. Δεν σου περνάει από το μυαλό γιατί δεν έχεις κάνει τίποτα μέχρι τώρα. Εγώ θέλω να δείξω αυτό που είμαι και ελπίζω να αρέσει στον κόσμο και στους κριτές. Κάναμε αρκετή συζήτηση με την Μελίνα, τι ακριβώς πρέπει να πεις, ποιες πτυχές του ταλέντου σου πρέπει να δείξουμε αυτή τη φορά, και νομίζω ότι βρήκε ένα πολύ έξυπνο τραγούδι, Μελίνα, για σένα. Ain't your mama, J-Lo. I'm gonna be cooking all day, I ain't your mama. I'm gonna do your laundry, cause I ain't your mama. Στην πρόβα ήχου πρέπει οπωσδήποτε να ακούς playback πολύ δυνατά. Ναι. Για να είσαι ακριβώς πάνω στο ρυθμό. Ναι, ναι. Σου ανεβαίνει λίγο ο αέρας πάνω, πρόσεξε το λίγο, ναι. Και με το χορό και όλα αυτά θα λαχανιάσεις πάρα πολύ. Άρα, όσο πιο χαμηλά γίνεται το αέρας. Λίλα μου, yeah. Τι κάνεις, baby. Μουα, ένα μουα, καλά. Είμαι πολύ καλά. Είμαι Μπράβο. Πολύ χαρούμενη που σε γνωρίζω από κοντά. Oh, thank you. I'm so excited to see you because I heard that you like to dance. Wake up, rise and shine. Αυτό είναι the most easy part of what we're gonna do. Then we'll go later to the studio and we'll try some harder stuff. Ναι, θα πάμε στα δύσκολα, okay. Yes, I'm really excited. I can't wait. Και εγώ, πολύ. Perfect. Πολύ. So I'll see you in the πολύ. Studio. Ναι. Yes, φιλάκια. Ευχαριστώ. Έχει μια δύσκολη χορογραφία και πρέπει να τη συνδυάσει με ένα επίσης δύσκολο τραγούδι και απαιτητικό. Και έκανε την υπέρβαση για πρώτη ανάγνωση. Εγώ είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη.
Θα ήθελα ο κόσμος να πιστέψει σε αυτό που κάνω, όπως πιστεύω εγώ, γιατί το αγαπώ πάρα πολύ. Είμαι ο εαυτός μου και ελπίζω να με ψηφίσει για όλα αυτά. Κράτησε! Λίλα, κορίτσι μου, τι είσαι εσύ! Δες και να είσαι μια κούκλα. Δεν θα πω άλλα όμως, είμαι μεγάλη θαυμάστρια. Δεν θα πω εγώ τίποτα άλλο, να σε χαίρει τη μαμά σου. Έτσι, your mama. Χρήστο. Oh, Lordy. A sweet mama. Oh, Jesus. Εντάξει, να περάσουμε στη Μελίνα τώρα. Να περάσουμε σε κάποιον άλλο. Κοίτα, Λίλα, νομίζω ότι εσύ θες να πεις ότι δεν είσαι η μαμά. Αλλά πολλοί θα θέλανε να είσαι η μαμά τους. Ενώ αυτοί που βλέπουν σήμερα από το σπίτι τους. Είμαι σίγουρος. Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Πότε θα γίνεις μάνα, ε? Αυτό είναι εύκολο. Κρατήσου λίγο. Λοιπόν, αυτό που θέλω να πω είναι ότι σου έχω πει πολλές φορές καλά λόγια για αυτό που κάνεις, γιατί είναι πολύ δύσκολο κάποιος να τραγουδάει και να χορεύει ταυτόχρονα. Ναι, ναι, τι. Είναι πολύ δύσκολο, όντως. Θεωρώ εύστοχη την επιλογή του τραγουδιού. Ευχαριστώ. Δεν μπορώ να πω ότι ήσουν τέλεια και απίστευτη σήμερα. Και ξέρεις, γνωριζόμαστε, έτσι. Δηλαδή, ξέρω τις δυνατότητες σου. Σήμερα για μένα δεν ήσουν στο 100%. Δεν ξέρω αν ήθελες ένα άλλο τραγούδι να ξεδιπλώσει τη φωνή σου. Έκανες κάτι δύσκολο, αλλά ξέρεις. Τύπου 8 στα 10. Ναι, αλλά η σκηνική της παρουσία ήταν καταπληκτική. Αγαλέμε κι αυτά. Ναι, να πούμε και κανένα λόγο, γιατί άμα τα κόσμια... Μιχάλη, θέλεις να μας πεις κι εσύ κάτι? Ευχαριστώ πάντως. Άμα μου δίνετε το μικρόφωνο. Σας το δίνουμε, κυρία μου, πάρτε το. Λοιπόν, αυτό που ο Χρήστος συμφωνώ απόλυτα, να χορεύεις και να τραγουδάς μαζί, ούτε η Μαντόνα δεν μπορεί να το κάνει. Φαλτσάρι. Λοιπόν. Από τις οντισιόνς σου είχα πει ότι μου ακούει στα αυτιά μου σαν μια αδύναμη φωνή, παρόλο ότι έχεις πολύ καλή κίνηση, αλλά στη σκηνή μόνο τα πέρα δεν κοιτάμε μόνο για σκηνική παρουσία. Κατά την άποψή μου είναι 70% φωνή, 30% σκηνική παρουσία. Στο day και laundry και τα λοιπά δεν μπορούσες να σταθεροποιηθείς και κάποια στιγμή στο crazy love εκεί έφυγες. Τώρα, φταίει το ότι χορεύεις? Μπορεί. Δεν φταίει.
Εάν παραμείνεις μέσα, αν μου επιτρέψεις που δεν είμαι εγώ μέντορά σου, το επόμενο πρέπει να είναι ένα κομμάτι, slow για να σε εννοούμεθα, ακίνητη για να ακούσουμε εφόσον το επιτρέψει ο κόσμος τη φωνή σου. Γιατί εδώ γλίστραγες και έφευγες στην τονικότητα. Αυτή είναι η άποψή μου. Η άποψη του Γιώργου θέλω να δω ποια είναι τώρα. Άκου. Ήσουν σωστή. Σε γενικές γραμμές ήσουν σωστή. Γράφω εδώ τώρα τώρα που τραγουδάς. Βλέπεις, χωρίς πολλή αυτοπεποίθηση. Την ώρα που τραγούδαγες, έσβησα το πολύ. Μετά που συνέχισες, έσβησα και το χωρίς. Έμεινα μόνο με το αυτοπεποίθηση. Γιατί όσο πήγαινε το πράγμα, γινόσουν ακόμη και καλύτεροι. Μπράβο, δηλαδή, καταλαβαίνεις τι λέω. Μπράβο, σαν τον αθλητή που αποφάσισε, θα τερματίσω, ρε παιδί μου, θα το πάμε στο τέρμα. Έτσι. Εγώ το θαυμάζω αυτό. Μπράβο. Και σου λέω ένα μεγάλο μπράβο εγώ σήμερα. Μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά η Λίλα είναι ένα κορίτσι που δεν το βάζει κάτω και πραγματικά εγώ τη θαύμασα και με συγκίνησε και πάρα πολύ. Ελπίζω ο κόσμος να μην ακούσει τον Χρήστο και τον Μιχάλη καθόλου. Μα εμείς δεν είπαμε κάτι άλλο. Αγαπάμε Λίλα. Και αγαπάτε Λίλα. Και γιατί να ακούσει τη Μελίνα ο κόσμος και να μην ακούσει εμένα. Να ακούσει τον Γιώργο τον Θεοφάνους που δεν θα επεκταθώ. Όλους θα τους ακούσει. Όλο τον κόσμο, αλλά πιστεύω. Ο κόσμος που έχει ανοιχτά αυτιά θα ακούσει. Ο κόσμος που βλέπει από το σπίτι, βλέπει πραγματικά ένα κορίτσι που έχει δύναμη, έχει επιμονή. Πραγματικά κυνηγάει το όνειρό της, είναι καταπληκτική. Δουλευταρού, απίστευτα δουλευταρού, παιδιά. Δεν έχει σταματήσει το κορίτσι αυτό. Mm-hmm. Και εμένα με συγκινεί και πραγματικά, παιδιά, από το σπίτι, δώστε μας την ψήφο σας, παρακαλώ πολύ. Τι έγινε, Λιλάκη, συγκινήθηκες. Γιατί, αγάπη μου, επειδή πέρασε. Έλα, σου κάνω μια αγκαλιά. Κορίτσι μου, κορίτσι. Καλά, ρε, λέτε έτσι. Είναι εύκολο να ανέβεις δηλαδή πάνω σε μια σκηνή και να τραγουδήσεις, μη μου απολογείσαι. Δεν απολογούμε ποτέ. Λέω την άποψή μου. Μάλιστα. Είπε προηγουμένως η Μελίνα, εσείς που μας ακούτε είδατε. Μια κοπέλα προσπαθεί βεβαίως να δω, δεν είπε κάτι για τη φωνή. Θέλω να το ακούσω. Έχει πολύ ωραία φωνή και τραγούδισε πάρα πολύ σωστά. Τώρα το πες σωστά. Συγγνώμη. Okay. Τώρα κρινόμαστε όλοι. Και να τώρα μην ξεχνάτε, είμαστε στο X Factor. Okay. Τώρα εμείς δηλαδή έχουμε βγει κακή της υπόθεσης. Όχι, δεν έχουμε βγει κακή υπόθεσης. Ό,τι ακούμε λέμε. Λίλα μου, πήγε να κλάψεις πίσω με την ησυχία σου, σε παρακαλώ. Πραγματικά. Να σου μείνουν στα αυτιά σου τα λόγια του Γιώργου Θεοφάνους. Ευχαριστώ πολύ όλους. Και τη Μελίνα. Στο τη Μελίνα. Καλή επιτυχία. Αλλά τι κορίτσι ήταν αυτό. Δεν τρελάθηκα που την είδα. Φανταστική. Υπερθέαμα. Μας μετέφερε αλλού. Ωραία. Ξέρεις τι, ναι. Για να μην ακούω εγώ σωστά πάνω να πει ότι είμαι από το λούσιμο, έχω ακόμα σαπουνάδες στα αυτιά μου. Ναι, όχι βρε παιδί μου, όχι, δεν είναι αυτό. Απλώς εντάξει. Ξέρεις, επειδή είμαστε στο X-Factor και καλά. Παίζει σημαντικό ρόλο και η σκηνική παρουσία που θα έχει μαλακώσω, κάποιος. Εντάξει. Ναι. Θα γίνω λιγότερο Θεοφάνους. Θεοφάνους ίσιος, εσύ τι έχεις μάθει. Μα είναι ο μέντορας μου. Μάικλ. Εντάξει. Μία ανωτελεία παρακαλώ. Για να πούμε ότι από την πρώτη στιγμή που βρέθηκε στη σκηνή του X Factor, ο Γιάννης Γρόσης ξεκαθάρισε σε όλους ότι έχει έναν και μόνο στόχο, τον τελικό. Οι προσδοκίες που έχει δημιουργήσει ο συγκεκριμένος παίκτης της ομάδας του Χρήστου Μάστορα είναι μεγάλες, αλλά απόψε εσείς είστε αυτοί που θα καθορίσετε την πορεία του στο παιχνίδι, ορίστε. Τι κάθεστε, τι Γιάννης, κινητά στα χέρια παρακαλώ. Ονομάζομαι Γιάννης Γρόσης, κατάγομαι από την Κυλική Σκεμμένη Θεσσαλονίκη. Είμαι 21 χρονών και σπουδάζω ηλεκτρολόγος μηχανικός και μηχανικός υπολογιστών. Σαν άνθρωπος είμαι πολύ εσωστρεφής και εξωτερικεύω τα συναισθήματά μου τραγουδώντας. Έχουμε λοιπόν διαλέξει για σένα, στο πρώτο live, ένα πάρα πολύ δυνατό κομμάτι, εξαιρετικό κομμάτι, που νομίζω ότι είναι και πάρα πολύ επάνω σου, αλλά είναι και αρκετά δύσκολο. Ναι. Πού να εξηγώ, Αντώνης Βαρδής. Πού να εξηγώ, τι κατά βάθος είμαι εγώ. Είναι ένα κομμάτι το οποίο έχει πάρα πολλές παγίδες, έχει πάρα πολλά γυρίσματα, σκαμπανεβάσματα. Θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και ελπίζω να τα καταφέρω.
τι κατά βάθος είμαι εγώ. Θα την κάνεις δική σου αυτή την ιστορία και αυτό είναι που θέλουμε να δούμε. Θα το προσπαθήσω. Δεν θέλουμε να δούμε ούτε το Βαρδί πώς το λέει, ούτε κανέναν άλλο πώς το λέει. Θέλουμε να δούμε το Γιάννη πώς το λέει. Ο Γιάννης πρέπει να προσέξει το μέτρο, να είναι τόσο όσο, γιατί πολλές φορές ενθουσιάζεται αρκετά και πολλές φορές αυτός ο ενθουσιασμός τον παρασύρει να κάνει και άλλα από αυτά που είχε σχεδιάσει στο μυαλό του. What are you singing? Τραγουδάω το «Όλα καλά» του Σάκη Ρουβά. Αλήθεια. I know this song very well. Για πες το λίγο. Όλα καλά, όλα καλά. Όχι, συγγνώμη, δεν τραγουδάω αυτό. Γιατί? Θα πω το «Πού να εξηγώ του Βαρδί». Καλά, αυτό είναι πολύ καλό τραγούδι. Πού να εξηγώ, τι κατά βάθος είμαι εγώ, ποιος είναι άνθρωπος, να του μιλήσω εγώ. That's awesome. Use that. That is exactly the everything you should use. Yeah. Because you seem comfortable. I like how you move. I like this the power in your voice. I love that you're funny. I think you have the X Factor, bro. Bravo. Με είδες που αντρίχιασα, ε. Πολύ, πολύ καλό. Εσύ από τις καλύτερες ερμηνείες που έχω ακούσει σε αυτό το τραγούδι. Νομίζω δεν έχει να φοβηθείς τίποτα. Κυρίως θέλω να του πω συμβουλές για το τι θα κάνει μετά το παιχνίδι. Δηλαδή, αισθάνομαι ότι τουλάχιστον σε αυτή τη φάση είναι πανέτοιμος. Για να είσαι καλός μουσικός και καλός τραγουδιστής, πρέπει να είσαι και καλός άνθρωπος. Και ποντάρω εκεί πέρα στο ότι ο κόσμος θα με ψηφίσει και θα με υποστηρίξει. Σκοτεινός, η ζωή του καθενός, πες μ' αν είμαι ζωντανός. Δώσε μου φωτιά, κάτσε κόντρα στο νοτιά, μην το ψάχνεις άλλο πια. Τρελάθηκε. Έκαψε τις μνήμες του και χάθηκε. Είχε μια αγάπη, μια οφθάλμα πάτη. Τίποτα δεν έχει τώρα πια. Πού να εξηγώ τι καταβάλλω. Ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Πού να εξηγώ της μοναξιάς το φορτηγό. Τρέχει στη νύχτα δίχως φρένα κι οδηγώ. Πού να εξηγώ τι κατά βάθος είμαι εγώ. Ποιος είναι άνθρωπος να του μιλήσω εγώ. Πού να εξηγώ της μοναξιάς το φορτηγό. Τρέχει στη νύχτα δίχως φρένα κι οδηγώ. Δρόμος σκοτεινός, η ζωή του καθενός, πες μου αν είμαι ζωντανός. Μπράβο βρε Γιάννη, μπράβο βρε Γιάννη αγόρι μου, τι να πω. Ήσουν καταπληκτικός. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν θα ακούσουμε τώρα τα σχόλια της κριτικής μας επιτροπής. Θα τα ακούσουμε σε λίγο, αφού πρώτα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Μην φύγει κανείς. Επιστρέψαμε
και πάλι στο πρώτο live του X Factor. Όπως βλέπετε δεν είμαι μόνη μου, είναι μαζί μου ο Γιάννης Γρόσης, ο οποίος περιμένει με ανυπομονησία να ακούσει τι έχουν να του πούν οι κριτές μας. Μιχάλη. Λοιπόν, ο Γιάννης μου είναι... Έλα ησυχία. Παρακαλώ. Για στο κρατήριο. Ο Γιάννης μου είναι καταρχήν πολύ συμπαθής. Μάλιστα, στα παρασκήνια όταν συναντιόμαστε, ευγενικός, τι κάνετε κύριε Τσαουσόπουλε, από μέσα του ξέρω τι λέει, Καραγκιόζη ψήφισέ με. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Δεν τρέψει, αποκλείεται να σκέφτεται το πράγμα το παιδί. Λοιπόν, αποκλείεται να σκέφτεται το Καραγκιόζη. Το ναι, καλά. Το θέλει πάρα πολύ αυτό. Θα πω την πραγματικά ταπεινή μου άποψη. Δεν ξέρω αν θα κερδίσει ή όχι το X-Factor. Καλό την Panic Records να του κάνει τώρα το συμβόλαιο. Τώρα. Ο Γιάννης, κατά την άποψή μου, είναι έτοιμος. Έτοιμος. Και πρόσεξε, τα λέει αυτό ο Μιχάλης, έτσι. Είναι έτοιμος. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Που έχει πάθει Θεοφάνου σε όλη τη διάρκεια των προηγούμενων επεισοδιών. Δεν ξέρω. Σου πήρε την πρωτοκαθεδρία. Μελίνα, πες! Ωραίος ήσουν. Νίκο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιάννη. Σήμερα με τα ονόματα κάτι γίνεται. Το είπες με πολύ... Ο καθένας έχει τα δικό του, καταλάβεις. Ναι, κύριε Τσαουσόπουλε. Λοιπόν, το είπες με πολύ σεβασμό το τραγούδι. Απαιτείται οδού. Ναι, και αυτό μου αρέσει πάρα πολύ, ξέρεις. Και κυρίως τα τραγούδια που είναι του μεγάλου Αντώνη Βαρδί. Είναι ένα τραγούδι που πραγματικά και εγώ αγαπάω ιδιαίτερα. Μου άρεσε ο τρόπος που το είπες. Ερμήνευσες πολύ ωραία, ήσουν πολύ... Γιάννη, και εσύ από την Τρίπολη, έφερες κόσμο ή όχι? Εμένα είναι από όλο τον κόσμο. Από όλο τον κόσμο, διεθνής ο Γιάννης. Μπράβο σου, μπράβο Γιάννη, μπράβο. Γιώργο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, με αυτό που θα σου πω, δεν θέλω να νιώθεις ασφαλής. Δηλαδή, δεν θέλω να νιώθεις, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, νίκησα, ναι. Αυτό που σου λέει ο Μιχάλης. Να τα ακούμε τα καλά λόγια, είναι καλό να ακούμε καλά λόγια, αλλά να είμαστε όρθιοι στα πόδια μας, προσγειωμένοι. Εντάξει. Κυρίως αυτό. Έχω πάρει μέρος σε πέντε, δεν είναι το έκτο, X-Factor, ποιο είναι αυτό, το πέμπτο, το έκτο. Καλά σε λέω, εγώ βετεράνο φυσικά. Επίτρεψέ μου, αγαπητή Δέσποινα. Σε ευχαριστώ για την σωστή προστακτική, Γιώργο μου. Όπα, τι ευγένειες ακούω απόψε το βράδυ, λάθος. Σε παρακαλώ. Είναι το πρώτο, επίτρεψέ μου, είπε ο άνθρωπος. Να κάνω το επικροτώ. Ναι. Επίτρεψέ μου, λοιπόν, να κάνω κάτι που δεν το έχω κάνει ποτέ. Δεν το έχω κάνει ποτέ. Σε κανένα live, ποτέ. Για να δω. Την επόμενη εβδομάδα ξεκινάω εμφανίσεις εγώ εδώ στην Αθήνα με μια ομάδα μουσικών τραγουδιστών εξαιρετικών. Τρελαθώ μουσικών. Τώρα. Να τα... Θες να στείς μαζί μου, αγόρι μου. Ρε Γιάννη, τι ζούμε! θέλουμε! θέλουμε, Γιάννη! Να έρθω μαζί σας. Θέλουμε, κύριε Θεοφάνου, πάτε και μένα. Να έρθεις να δεις το τραγούδιο μου αυτό, θέλεις? Θέλω. Και θέλω. Θα γίνει τότε. Τι Πέμπτες θα είσαι εδώ και Σάββατο Κυριακή θα είσαι μαζί μου. Καλά, εξαιρετικό. Φανταστικό! Επειδή μιλάγαμε με τον Γιώργο σε ένα break και του είπα ότι θέλω να έρθω μια Κυριακή, θα με βολεύει. Του Νίκη. Να τον έχεις. Ο σταθμός σου θα είναι μαζί μας. Ο Λάμψη, βέβαια. Θα παρακαλούσα να τον έχεις την Κυριακή για να τον δω. Έτσι, θα τον έχω την Κυριακή. Υπέροχο αυτό που συνέβη. Θέλεις να πεις κάτι, Γιάννη? Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Θεοφάνος. Δεν ξέρω τώρα πόσο μεγάλο... Τίποτα. Είσαι εντάξει. Τα πόδια μας κάτω στο έδαφος και πάμε σιγά σιγά. Να κανονίσεις τα λεφτά. Ωραία, να ακούσουμε λοιπόν και τον μέντορα. Λοιπόν, Γιάννη, επίτρεψέ μου λοιπόν σε σωστή προστακτική. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Να σου πω ότι θα βγάλεις πολλά λεφτά με Γιώργο Θεοφάνους, αλλά το X-Factor θα το κερδίσεις με εμάς τώρα. Δυνατός ο Χρήστος! Μου αρέσει αυτά. Μ' αρέσει όπως παίζετε, πάρα πολύ. Είναι απλά τα πράγματα. Το επίθετό σου δεν είναι καθόλου τυχαίο. Είσαι όλα τα γρόσια, δηλαδή όλα τα λεφτά. Καλό! Είσαι όλα τα λεφτά. Καλό, πολύ καλό. Μπράβο. Το έχεις σκεφτεί από τα σπίτια, από την αλήθεια. Έχω κάνει μια Μάλιστα. Γιάννη μου, αγόρι μου, τι να πω για σένα. Δηλαδή, απόψε στο πρώτο live να ζεις τόσο έντονες στιγμές. Είσαι σπουδαίος τραγουδιστής. Μπράβο, σου εύχομαι τα καλύτερα. Πήγαινε πίσω τώρα να το απολαύσεις. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους. Να συνειδητοποιήσεις τι σου έχουν πει. Θέλουμε, κύριε Θεοφάνου, θέλουμε.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρω τι να πω. Εντάξει, δεν το έχω συλλέγει. Πήγαινε, παιδί μου, πήγαινε. Πήγαινε, Γιάννη μου, Περικλή. Είναι πολύ καλό. Μπράβο, πήγαινε, στο καλό. Λοιπόν, η μάχη στο πλατό του X Factor έχει ανάψει για τα καλά. Για τα καλά, λέω, για τα καλά. Και είμαστε ακόμη στη μέση. Απόψε έχει βάλει στόχο να μας δείξει δύο διαφορετικές πτυχές του χαρακτήρα της. Τη γλυκιά, αλλά και την πιο επικίνδυνη πλευρά της. Η 16χρονη Κωνσταντίνα Αρέστη ετοιμάζεται να τα δώσει όλα στη σκηνή του X-Factor και είναι στο δικό σας χέρι να αποφασίσετε αν θα είναι μαζί μας και την επόμενη εβδομάδα. Ονομάζομαι Κωνσταντίνα Αρέστη, είμαι 16 ετών και είμαι από την Κύπρο. Το τι φοβήθηκα περισσότερο σε όλη αυτή τη διαδρομή είναι να διαχειριστώ το άγχος μου. Γιατί συνήθως όταν βγαίνω στη σκηνή έχω αρκετό άγχος. Και για να φτάσω όσο εγώ πιστεύω ότι το διαχειριστήκα σωστά. Είμαστε πολύ πολύ χαρούμενοι και εγώ και ο κύριος Μιχάλης Τσαουσόπουλος που σε έχουμε στην παρέα μας. Και εγώ το ίδιο. Που σε έχουμε στην ομάδα μας. Και φυσικά ο κύριος Τσαουσόπουλος ως παραγωγός σου επιλέγει να πεις από Ava Max το Sweet But Psycho. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho, and now she's screaming. Θέλω τώρα να προσέξουμε κάτι. Δεν είμαι ο δασκάλος. Είμαι το κοινό και θέλω να τραγουδήσω το τραγούδι και να μου περάσεις το μήνυμα, να μου περάσεις αυτό που λες. Oh, she's sweet but a psycho, εμένα a little bit psycho. Τώρα που είχες στο νου σου λοιπόν να επικοινωνήσεις το τραγούδι μαζί μου, δεν είχες κανένα πρόβλημα ούτε με τις αναπνεύσεις ούτε με τίποτα. Αλήθεια. Έπιγες από αυτό το άγχος. Τέλεια. I think the most important thing for me here is to play with the sweet and the psycho. So I'm gonna give you your mic. And we don't technically have a knife yet. Yes. So okay. Yeah. Σήμερα η χορογράφος μου είπε το τι θα κάνουμε στη σκηνή στο live και ενθουσιάστηκα πάρα πολύ γιατί είναι κάτι διαφορετικό και κάτι που δεν είμαι συνηθισμένη να κάνω. Oh, she's hot but a psycho, celeb but she's right though, and now she's screaming, yes. Oh, mom, mom, bottom line. Can you stab it on the table? I can't. These kind of little small things, so we can play with the characters that you have, like the sweet part of you, and then the like the psycho little part. Bitty, like the little one, the little devil over here. Bravo. Πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας, και εγώ το λαμβάνω, ότι αυτά τα κορίτσια είναι υποποίες. Αλλά μέχρι στιγμής είναι πάρα πολύ καλά. Λιγάκι ο λαιμός να τελειώσει, το θεματάκι το οποίο τελειώνει και είμαστε μια χαρά. Τόχοι, δηλαδή. Okay. Πάρα πολύ καλό. Στο τέλος λιγάκι, πριν κάνεις το εκεί λιγάκι φύγαμε, σε καταλάβανε ότι προφύλα. Δεν έχουμε να αποφυλάξουμε τίποτα. Ασφαλτζάρουμε, ας κάνουμε. Πρόβα είναι, ξέρουμε ότι ο λαιμουδάκι έχει λίγη πρόβλημα. Don't worry. Λίγο πριν βγω στη σκηνή για το πρώτο live, έχω άγχος εννοείται, αλλά είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένη και ανυπομονώ να δω πώς θα βγει το αποτέλεσμα. Πιστεύω πως ο κόσμος πρέπει να με ψηφίσει επειδή έχω πολλά να δώσω σε αυτόν τον διαγωνισμό και μπορώ να δοκιμαστώ σε διαφορετικά πράγματα κάθε φορά. Bye.
crazy. She's poison tasty. My mind of my mind. Μπράβο, αστέρι μου! Μα τι τέλεια που στα κάνω. Τρώγονται αυτά, δεν ξέρω. Θα δω μετά. Είμαστε σε δίαιτα. Ποιος είναι σε δίαιτα? Μπορώ να δοκιμάσω αν τρώγονται, αν θέλετε. Κοριτσάκι μου εσύ, αστέρι μου! Και... Γιώργο! Να μιλήσω εγώ πρώτο. Ναι, okay, εντάξει. Λοιπόν. Πρόσεχε, είναι η πατριώτησά σου. Δεν είναι μόνο πατριώτησά μου, είναι μαθήτρια. Το έχω από 8 χρονών αυτό το μωρό τώρα. Αλλά να σου πω κάτι, ξαφνικά μύρισε η ατμόσφαιρα και η μαλλί τη γριά και μασμάλου. Και όχι από εκείνα που είναι εκεί, από την γλυκιά τη φωνή σου. Αλήθεια σου το λέω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσουν καταπληκτική. Ευχαριστώ. Πολύ ωραία χρειά, πολύ ωραία επιλογή του τραγουδιού. Μ' αρέσει που δεν ήρθετε να κάνετε, γιατί ξέρω τις δυνατότητες σου, που δεν ήρθετε να πείτε, να σου πω, εγώ το έχω. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο δυνατό. Μπράβο και στους δυο σας. Τέλεια. Και συνεχίζει... Πήγες να φας, τι έγινε τώρα. Λέω λίγο έτσι, ποιος συνεχίζει, η Μελίνα, άντε η Μελίνα. Άντε εγώ. Αυτό τρώγεται. Τρώγεται. Σίγουρα. Μου άρεσε πάρα πολύ όλο το σκηνικό. Εξού και το φόρεμα. Γιατί πραγματικά, ξέρεις, σε έβλεπα και έλεγα γιατί φοράει αυτό το φόρεμα. Αλλά κατάλαβα ότι είναι έτσι. Ναι, γι' αυτό. Επίσης μπορεί, να το φοράει γι' αυτό. Καλά, εννοείται. Εντάξει. Γιατί να μην μπορεί, ευρε αγάπη μου. 16 είναι. Στα 16, Μιχάλη μου. Θες λίγη δουλειά, λίγο στα φαλτσέτα σου ήταν λίγο χαμηλά. Δηλαδή, ξέρεις, λίγο... Η φωνή σου θέλει λίγο ακόμα. Είσαι πάρα πολύ καλή γενικά, Κωνσταντίνα. Στον καινούριο ρόλο που σου δόθηκε να παίξεις, τα κατάφερες. Λίγη δουλειά στα φαλτσέτα. Ίσως τα φωνητικά να ήταν λίγο πιο ψηλά, αλλά όλα καλά. Ευχαριστώ. Είσαι μια γλύκα. Χρήστο. Γεια. Γεια. Εγώ, εσύ. Από εγώ, εντάξει, να πω. Δυσκολεύεσαι λίγο, σε βλέπω. Ακούω, έτσι. Άσε με να μιλήσω. Μίλα, Χρήστο μου. Ανεμπόδιστα. Κωνσταντίνα, ξέρεις τι, εμένα δεν μου πολύ άρεσαν αυτά τα τραγούδια, μωρέ. Αυτό είναι το πρόβλημα, αλλά... Πάρα πολύ μου αρέσει εμένα. Παρά είναι... Όλο το καλοκαίρι το άκουγα. Πολλά εκατομμύρια views, έτσι. Παρά είναι... Θα κάνεις κόρες, θα σου αρέσει. Παρά είναι ροζ αυτά τα τραγούδια. Και τι έγινε για την κόκκινη μου σήμερα... Πλευρά. Φάση. Αλλά ήσουν εξαιρετική. Ήταν σαν να βλέπω βίντεο κλιπ. Ευχαριστώ πολύ. Ήσουν τρομερή. Σε αυτό που έκανες, δηλαδή. Ήσουν πολύ καλή. Μα γι' αυτό που έκανε θέλουμε να μας πείτε, κύριε Μάστορά μας. Πείτε, κύριε Μέντορά μας, πείτε μας εσείς, παρακαλώ. Κοιτάξτε. Είναι μικρό. 16 χρονών. 16 χρονών, ρε παιδιά. Για να πάμε λιγάκι πίσω και να αισθανθούμε. 16 χρονών. Τραγουδία, ένα τραγούδι το οποίο δεν είναι όσο εύκολο φαίνεται. Εδώ τη στήσανε ένα βίντεο κλιπ. Πρέπει να θυμάται βήματα. Ότι την ώρα που σηκώνει το αυτό, πρέπει οι άλλοι να σηκωθούν χωρίς τα λοιπά. Και εκεί με το μαχαίρι εγώ ένιωσα και λίγο, ξέρεις. Κι εγώ. Απειλούμενος. Λοιπόν, είναι πανγλικιά. Βεβαίως, στα 16 της ακούγεται όπως ακούγεται. Mm-hmm. Στα 22, στα 25 θα ακούγεται αλλιώς. Έχει εξέλιξη. Αλλά είναι μια οπτασία. Και φωνητική και οπτική. Και είμαι υπερήφανος. Ευχαριστώ πολύ. Έλα, Κωνσταντίνα μου, πάρε το ζαχαρωτό σου, αγάπη μου. Μαλλί της γριάς δεν έχουμε αυτή τη στιγμή. Καλή επιτυχία. Είστε καλά, γεια σας. Γεια σου, darling. Γεια σου, μπουρέκα μου. Λοιπόν, εσείς κάτι λέγατε εκεί να μετάξεις σας, Όχι. Λέμε, διάφορα. Λέτε. Δες που να έχεις μια δυναμία στην Κωνσταντίνα, το έχω καταλάβει. Μ' αρέσει η Κωνσταντίνα, είναι 16 χρονών και είναι πολύ γλυκιά. Σου θυμίζει κάτι... Κοντινός. Κάτι, ναι. Λίγο ναι, την κόρη σου, Λοιπόν, πλανήτης Γη, καλή πλανήτη Άρη. Άρη. Είναι εδώ Άρης. Πλανήτης Άρης λαμβάνει. Ναι. Και καλησπερίζει ξανά. Έχουμε πάρα πολύ ωραία διάθεση εδώ στο backstage. Πείτε λίγο, ρε παιδιά, να μην τα λέω εγώ. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε και μια πολύ καλή έκπληξη για σένα, Δέσποινα. Mm-hmm. Καλώς, Σπίνα. Ναι. Δέσποινα, έχουμε μια έκπληξη για σένα, γιατί είσαι εκθαμβωτική σήμερα. Μας έχεις πάρει τα μυαλά και θέλουμε να σε φέρωσουμε έτσι ένα ρεφρενάκι. Όλοι εμείς εδώ. Παιδιά, είμαστε έτοιμοι. 1, 2, 3.
Γιατί εγώ ό,τι ονειρευόμουν στη ζωή μου το έχω βρει σε σένα, ναι, ψυχή μου. Κι έχω τα πάντα πια. Κι όταν σε κοιτώ πάντα ανακαλύπτω λόγια ακόμα. Κάνε από τη μαγική σου εικόνα που μ' αναγκάζει να σε ερωτευτώ ξανά. Αυτό είναι! Ένα δυνατό χειροκρότημα για τα παιδιά και για την Δέσποινα! Ευχαριστώ πάρα πολύ, ρε παιδιά. Ευχαριστώ. Ο Άρης, αν σε ακούει. Πλανήτης Τσαουσόπουλος, καλή πλανήτη Άρη. Για να ρωτιέται αν τον ακούς. Γιατί τι θες να του πεις? Ότι αν πρόκειται να τραγουδήσουν κάτι και για μένα, ένα David Guetta καινούριο να βρουν, να μπουν. Βεβαίως, θα το φτιάξουμε. Οργανωθείτε. Στην επόμενη σύνδεση θα το προσπαθήσουμε. Πάμε να συνεχίσουμε. Πάμε, τι λέτε? Έτσι. Το διαγωνιστικό μέρος του X-Factor συνεχίζεται με έναν ακόμη παίκτη από την ομάδα της Μελίνας. Με τη θετική του ενέργεια και την ξεχωριστή χρειά του, έχει καταφέρει να κερδίσει και τους 4 κριτές. Εάν κερδίσει και εσάς, δεν έχετε παρά να τον ψηφίσετε. Είμαι ο Κωνσταντίνος Τίνης, είμαι 26 χρονών και μένω στο Μαρούσι. Πιο πολύ πιστεύουν οι δικοί μου άνθρωποι στο ότι μπορώ να καταφέρω, παρά εγώ δεν σου λέω ότι δεν πιστεύω ότι μπορώ να φτάσω σε εδώ. Απλώς το να το πιστεύουν γύρω μου με κάνει να το στερνίζομαι καλύτερα εγώ. Μελίνα έχει διαλέξει ένα εκπληκτικό τραγούδι. Πιστεύω ότι είναι κομμένο, ραμμένο στη φωνή σου. Στο πρώτο live θα πω το Sign of the Times από Harry Styles. Πολύ ωραίο, βέβαια, έχει αρκετές δυσκολίες. Δεν θέλουμε τόσους πολλούς λιγμούς. Χάνεται η μελωδία. Το μόνο θεματάκι που έχω είναι ότι ίσως βάζω λίγο παραπάνω γρέζι από ό,τι χρειάζεται. Θα το διορθώσουμε μαζί με την Έλενα. Και με την καθοδήγησή της θα συνεχίσουμε και στο δεύτερο live. So stop you crying, it's sign of the time. There's so much power in being able to stand like this and sing to the camera and sing to the people and not have to do. And then as the song builds, you build with your movement, καταλαβες. You don't start from the beginning here. No. Because then where do you go after, καταλαβες? Νομίζω το κομμάτι είναι για την υπέροχη φωνάρα του και πιστεύω ότι θα το ζήσει και θα απολαύσει αυτή τη στιγμή όσο κανένας άλλος. Άμα του αρέσει να με ψηφίσει, εγώ θα τον ψήφισα τον κόσμο, ας πούμε. Δεν θα στέλνω, εντάξει. Δεν σας λέω πολλά λεφτά, ας πούμε. Ένα 100 ευρώ καθένα στην κάρτα και όσο σας βγει ψηφίζετε. Δεν είναι τώρα. Και τα μοιράσουμε μετά τώρα, θα βρούμε τώρα στο τέλος. Δεν είναι. Stop your crying, it's a sign of the times. Welcome to the final show. Hope you're wearing your best clothes. You come bright at dawn, your way through the sky. You look pretty good down here. It's you and really good. From the bullets, the bullets.
Καλησπέρα σας. Συγχαρητήρια, Κωνσταντίνε, μπράβο σου. Ευχαριστώ όλοι. Πάρα πολύ ωραίο τραγούδι σου. Πάρει ο Χάρης Στάιλς, φανταστικό. Καλά. Χρήστο, τι έχεις να μας πεις? Τι έχω να σας πω? Μία λέξη. Επιτέλους, ρε Στίνη. Επιτέλους. Τα έδωσες όλα. Ευχαριστώ όλοι. Κομματάρα, τα εύσημα στη δασκάλα. Προφανώς, προφανώς. Ερμηνιάρα και είσαι και ατομάρα. Ναι, είναι. Είσαι και ατομάρα. Όλα σε άρα, τέλος πάντων. Είναι ωραίο. Μιχάλη, εσύ κάτι σε άρα έχεις να μας πεις? Άρα, μάρα, κουκουνάρα. Σαν καρδιά. Τι με προκαλείτε? Είμαστε και live. Ναι, ναι, δεν σε προκαλούμε, Μιχάλη μου. Όχι, όχι. Εντάξει, όσες φορές έχω εντελώς αντίθετη άποψη, αρχίζω και το ξανασκέφτομαι πάλι. Μπορεί να κάνει λάθος και όλοι μπορούμε να κάνουμε λάθη. Και ο Χρήστος μπορεί να κάνει λάθος και εγώ. Εγώ κυρίως λάθη κάνω. Το τραγούδι όντως είναι τεράστιο. Τόσο απλό, τόσο τεράστιο. Δεν τραγούδησες λάθος. Ό,τι μπορέσαμε, κάνω. Όχι, όχι, όχι. Άκουμε. δεν είναι το θέμα να πούμε ατάκα εδώ. Δεν τραγούδησες λάθος. Εμφανίστηκε στα αυτιά μου λίγος γι' αυτό το τραγούδι. Okay, δεκτό. Αν καταλαβαίνεις μουσικά τι εννοώ. Ναι, 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 okay, αυτό. Δεκτό. Γιώργο, εσύ τι έχεις να μας πεις? Να το κάνω λίγο πιο συγκεκριμένο, αν καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Μιχάλης. Ναι. Ξεκίνησες καλά. Ξεκίνησες καλά. Ήσουν λίγο κομπλαρισμένος, φαινόταν αυτό το πράγμα, έτσι. Και όταν ήρθες και κοντά μας εδώ, εγώ καταρχήν φοβηθήκαμε γιατί με τη Μελίνα μην πέσει από το σκαλοπάτι. Τελικά ήταν οργανωμένο να καθίσει εκεί. Ήσουν άσπρος, ήσουν λίγο παγωμένος. Τώρα φωνητικά στα φατσέτα σου θα το ακούσεις, δεν ήσουν πολύ σωστός, αλλά δεν αναιρεί το υπόλοιπο, δεν πρέπει να πιαστούμε μόνο από εκεί. Έχεις μια εξαιρετική φωνή και κάνετε μια πάρα πολύ ωραία επιλογή. Εγώ θέλω να είσαι εδώ. Στο έχω ξαναπεί. Το έχω σημειώσει. Πρέπει να είσαι μέσα. Και πρέπει να είσαι μέχρι το τέλος. Ευχαριστώ. Μελίνα, πες. Μίλησε μας για το τέλος. Εμένα, Κωνσταντίνε, με συγκίνησες, με μάγεψες. Καταρχάς, πέρα από το ότι είσαι τυπάκι τρελό. Είναι καταπληκτικό παιδί ο Κωνσταντίνος, είναι όλο στην πλάκα, όλο χαβαλέ. Αλλά έχει δουλέψει και πάρα πολύ, αλήθεια είναι. Ήσουν γλύκας, πολύ ωραίος. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ τρόμαξα. Λέω, Θεέ μου, θα πέσει τώρα, δεν θα τα αντέξω. Αλλά εντάξει. Είχε πέσει κι άλλο. Τη ακρόαση δεν είχε πέσει ένα. Είχε πέσει όλα το παιδί. Όλα αυτά που μα λέει η Μελίνα τώρα είναι μουσικά, όπως αντιλαμβάνεσαι. Όχι, λέω για το σκηνικό τώρα, εντάξει. Τσαουσόπουλο, πρόσεχε. Γιατί θα πάρω τώρα στο κρανίο. Θα βγάλει τα νύχια τώρα. Ό,τι θέλω θα λέω. Ό,τι γουστάρω. Πες εσύ, κορίτσι. Σαν φωνή, αγάπη μου, έχει μια χρειά καταπληκτική, αξεπέραστη. Η χρειά σου είναι μοναδική. Τέλο! Αυτό ήταν. Μίλησε η πόντια. Κωνσταντίνε, φύγε, μην. Δεν χρειάζεται να ακούσει τίποτα άλλο. Άκουσε τα καλύτερα. Έχει και στείλει. Ψηφίστε τον Κωνσταντίνο. Έχει, φοβερό. Λοιπόν, αν και ο Γιώργος Θεοφάνους είχε θυμώσει με την επίδοσή του στο Chair Challenge, τους έδωσε την πολυπόθητη καρέκλα. Άραγε η Λιάκ and the Cover θα εντυπωσιάσουν απόψε τον μέντορά του. Μισό λεπτό. Άρα και η Λιάκ and the Cover θα εντυπωσιάσουν απόψε το μέντορά τους. Λίγο καταλαγιάσαμε, γιατί με τρομάξατε. Και το κυριότερο, θα εντυπωσιάσουν εσάς. Είμαι περίεργη, ρε παιδιά. Αν ναι, ψηφίστε τους, θα μου φύγει και εμένα η περιέργεια. Ονομάζομαι Παναγιώτης, είμαι 31 ετών. Ονομάζομαι Λιάκ, είμαι 17 ετών. Είμαι ο Άγγελος, είμαι 31 ετών κι εγώ. Ο κύριος Θεοφάνους μας ρώτησε αν μπορούμε να βάλουμε κάποιον στο γκρουπ μας. Έχετε εμπιστοσύνη. Εγώ είμαι μέσα. Λιάκ. Μέσα κι εγώ. Διαλέξαμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα για το πρώτο live, νομίζω θα σας αρέσει πολύ. Σκεφτήκαμε ένα ποίημα του Μάνου Ελευθερίου να το βάλουμε να γίνεται σαν rap. Άλλοι νομίζανε πως ήμουν μεγάλο. Πρέπει να προσέξουν τα παιδιά πολύ τους στίχους, τα μηνύματα που περνάνε αυτοί οι στίχοι. Για πάνω στο πλήμα. Θέλω λίγο, μπορείς να κάνεις λίγο τώρα πάρισμα. Ελάχιστα. Ναι. Θα μπορέσεις. Ναι. Να δούμε μήπως μπεις νωρίτερα και παράλληλα δεν είμαι άλλος και
εσύ να πάρει. Τέλειο. Αλλά πολύ ωραία. Νομίζω σα πάει πολύ. Τέλειο. Θα πάει πολύ καλά. Yo, yo, yo. Τι κάνετε, παιδιά. Hello. Yak in the cover, huh? Yes, I So in the beginning, when it's a little bit more dark and mysterious and sincere, when the vocals are happening, we'll create an environment that seems warm and like it kind of mysterious. And then when he raps, we'll change that environment and add more excitement a popano. So we have levels to the performance. Τώρα το στοίχημα εδώ είναι να φύγουμε λίγο από τους μουσικούς που παίζουν σαν φοιτητές σε μια κατάληψη. Όχι ότι είναι κακό, αλλά να φύγουμε από εκείνο και να πάμε στο λίγο πιο γυαλισμένο, να μπούμε μέσα στο X-Factor. Αυτό είναι το στοίχημα μας. Για να μας ψηφίσει ο κόσμος θετικά, για να παραμείνουμε στο live, αυτό που θέλουμε να δει ο κόσμος είναι η αγάπη που έχουμε για τη μουσική, το συνέστημα που θα βγάλουμε στο τραγούδι πάνω, γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο. Αυτό θα επιδιώξουμε και όλα θα δείξουμε γιατί αυτό είμαστε, δεν είμαστε κάτι άλλο. Πίσω από το φως της μουσικής που ταξιδεύεις είσαι ολόκληρη αργεντινικό Στο όνειρό σου πια δεν με γυρεύεις όπως παλιά με ένα σκοπό χερουβικό και για τον κόσμο που μισείς δεν είμαι άλλος και για τον κόσμο που αγαπάς δεν είμαι αυτό. Εμείς οι άλλοι, μες στα διέξοδα μετράμε τις αιτίες. Εμείς οι άλλοι, τα ξημερώματα στις άδειες πλατείες. Εμείς οι άλλοι που ξεχωρίζουμε, εμείς οι άλλοι που πάντα ελπίζουμε. Εμείς οι πέρα από κάθε όριο, εμείς οι άλλοι το περιθώριο. Από τα πάθη μια ζωή κυνηγημένη και από τα λάθη μια στιγμή σημαντεμένη. Την ευτυχία που πληρώνεται ζητάμε, γι' αυτό στις σύντοπτες σκιές μόνο μιλάμε. Εμείς οι άλλοι που ξεχωρίζουμε, εμείς οι άλλοι που πάντα ελπίζουμε. Εμείς οι πέρα από κάθε όριο, εμείς οι άλλοι το περιθώριο. Παιδιά, μπράβο σας, μπράβο σας. Ευχαριστούμε. Το κοινό σίγουρα πάντως το κατακτήσατε. Τώρα μένει να δούμε αν κατακτήσατε και τους κριτές μας. Αλλά αυτό θα το μάθουμε σε λίγο, γιατί πάμε πρώτα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ. Στο πρώτο live show του X Factor. Σήμερα, δυστυχώς, οι τέσσερις κριτές μας θα χρειαστεί να αποχαιρετήσουν ένα παίκτη από την ομάδα τους. Την απόφαση όμως θα την πάρετε εσείς, που μέσω του application του Open TV μπορείτε να ψηφίζετε τους αγαπημένους σας παίκτες. Εδώ μαζί μου είναι η Luck and the Cover, που πριν το διαφημιστικό διάλειμμα ερμήνευσαν το τραγούδι τους και τώρα περιμένουν να ακούσουν την άποψη των κριτών μας. Φυσικά, θέλω να μου επιτρέψετε να πω το εξής. Λίγο πριν το break, είδα Μελίνα και Χρήστο, Χρήστο και Μελίνα να συγκινήσετε. Ναι. Πολύ. Ναι, ναι. Δάκρυσες. Μίλησέ μας, Μελίνα, λοιπόν. Με συγκινεί πάρα πολύ ο Λιάκ. Πάρα πολύ. Η φωνή του είναι τόσο
πραγματικά είναι, έχει τέτοια χρειά και έχει μια σύνδεση μαγική. Αυτό που παρατήρησα, Άγγελ, ήσουν πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός. Χάρηκα πάρα πολύ που αυτή η συνύπαρξη βγήκε σε καλό. Που αυτό... Ναι. Έχετε και fan club μεγάλο. Ωραίο είναι αυτό. Χάρηκα που αυτή η συνύπαρξη βγήκε έτσι τόσο δημιουργικά και τόσο όμορφα. Φαίνεται ότι δουλέψατε μαζί. Μ' άρεσε επίσης το στήσιμο που εσύ επιτέλους πήρες μια drums. Απέκτησες και εσύ τον δικό σου όγκο στο σχήμα. Ήσασταν πάρα πολύ καλοί. Η φωνή σου, αγάπη μου, είναι θεϊκή. Είναι από τον Θεό. Και μ' άρεσε επίσης... Μ' άρεσε επίσης και θέλω να το πω αυτό. Φάνηκε ότι δούλεψες, Λιάκ, γιατί έβγαλες όλη αυτή την υπερβολική ερμηνεία και ήσουν μέσα στο τραγούδι, ατόφιος, ας πούμε. Εσύ, Χρήστο, τι έχεις να μας πεις γι' αυτό? Εμένα, μπράβο, σίγουρα με συγκινεί η ποίηση του Μάνου Ελευθερίου, αρχικά. Mm-hmm. Αλλά σήμερα με συγκινήσατε κι εσείς. Ήσασταν πραγματικά το κάτι άλλο. Μπράβο, παιδιά. Και γι' αυτό τον λόγο, βασικά, θέλω να σας πω ότι τα εύσημα τα παίρνει ο Κύριος αριστερά. Γιατί στην προηγούμενη φάση δεν μας το δώσατε αυτό. Και συγχαρητήρια Γιώργο. Γιατί αυτό το τραγούδι, η επιλογή αυτού του τραγούδι και ότι κατάφερες να φτιάξεις αυτό το συγκρότημα και να ξεσκονίσεις πάνω το διαμαντάκι, να το ξεσκονίσεις, να βγάλεις τις εικόνες και να δούμε εμείς σήμερα αυτό το αποτέλεσμα. Ήταν ομαδική δουλειά, αλλά είναι η πρώτη στιγμή που συγκινήσετε στο παιχνίδι και οι δύο ταυτόχρονα. Ήταν πραγματικά. Μιχάλη, εσύ. Έχετε το καλύτερο coach. Εμένα με συγκινεί. Κοίταξε, δεν θέλω να λειτουργήσουν ανασταλτικά οι θέσεις και οι απόψεις των προηγούμενων. Θέλω να μου πεις την άποψή σου, γιατί... καλά, εννοείς. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, ξέρεις, αισθάνομαι ότι ήθελες να πεις κάτι άλλο και ξαφνικά... Όχι. Ήθελα να πω ότι εμένα με συγκινεί του Διακογιάννη φωνή. Λοιπόν. Μάλιστα. Μου έχουν σπάσει τα νεύρα οι φίλοι που έρχονται από το Λιάκ. Με ταγκάρουν κάθε... Μην το κάνετε αυτό, τσαντίζομαι. Μεγάλο σύστημα έχει στήσει, είναι ωραίο, παρακαλώ. Μια χαρά. Λοιπόν, δεν μπορούμε όλοι να είμαστε για όλα. Όπως εγώ και μιλάω για μένα. Δεν μπορεί να μας πιάνει όλους κάτι. Mm-hmm. Μα το διάβασα στα μάτια σου πριν, γι' αυτό σου έκανα αυτή την πάσα. Σου αρέσουν τα μάτια μου. μουσικά μπορεί να ήταν θαυμάσει. Είμαι σίγουρος ότι έχει διορθώσει, έχει βάλει τα χέρια του Γιώργος. Και αυτό είναι σίγουρο. Παιδιά, εμένα δεν με πιάνει αυτός ο ήχος. Μάλιστα. Δεν κατηγορώ. Αν με ρωτήσεις αν μ' άρεσε, σου πω δεν ξέρω. Αυτό, τίποτα άλλο. Ναι. Δεν σου άρεσε. Όχι. Δεν είπα δεν μου άρεσε. Mm-hmm. Αν μου πεις αν μ' άρεσε ή αν δεν μ' άρεσε, δεν μπορώ να σου πω. Ναι. Δεν το ξέρω, δεν το κατέχω. Δεν πάτα ξέρουμε όλοι. Το καταλάβαμε, ναι. Να προσθέσω κάτι, συγγνώμη. Τι θέλετε να προσθέσετε, κύριε Μαστόρα? Είναι άκυρο με αυτό που λέει ο Μιχάλης, αλλά ναι, σήμερα ήταν και ο Άγγελος πολύ καλός, έτσι. Πολύ, λέμε πολύ για Λιάκα, αλλά και ο Άγγελος είναι... Ευχαριστώ πολύ. Ρε, Άγγελε, ναι. Ήταν σήμερα... Τώρα να ακούσουμε τι έχει να πει εδώ ο μέντορας. Θέλω να πω τόσα πολλά πράγματα, τόσα πολλά... Λοιπόν, καταρχήν, επειδή... Έχω γράψει τραγούδια με τον Μάνο Ελευθερίου και τον έχω γνωρίσει και τον έχω και ζήσει. Τον Μάνο. Ήταν πολύ μεγάλη χαρά και τιμή για μένα αυτό το πράγμα. Και πέρα από το πολύ όμορφο τραγούδι που έγραψε ο Μικρούτσικος μαζί του, επιλέξαμε να βάλουμε και έναν άλλο στίχο του Μάνου σε ένα άλλο τραγούδι. Το οποίο τέριαξε. Θέλω να σας πω, επειδή είπατε εκεί για το περιθώριο. Όχι μόνο περιθώριο δεν μπορεί να θεωρηθεί αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές, ξέρετε κάτι, στο περιθώριο γράφουμε και πιο σημαντικά πράγματα από αυτά που γράφουμε στην κύρια σελίδα. Αυτό έχω να πω. Έτσι είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Είστε καλά. Σε θύμωσε. Αυτό έχω να σας πω εγώ. Μία που θύμωσε και μία που ξεθύμωσε. Και για να μην το πιάσουν ξανά τα νεύρα του, γιατί ποτέ δεν ξέρεις, πίσω. Πίσω και περιμένετε. Εσείς μείνετε εδώ, μείνετε, έχετε χρόνο να εστεριάσετε κι άλλο. Μείνετε παρακαλώ, γιατί τώρα έρχεται η ήρεμη δύναμη της ομάδας του Χρήστου Μάστορα. Ο Δημήτρης Παπατσάκονας έρχεται με την ιδιαίτερη χρειά της φωνής του για να μας ξεσηκώσει
Στηρίξτε τον με την ψήφο σας, παρακαλώ. Είμαι ο Δημήτρης Παπατσάκωνας, έρχομαι από την Καρδίτσα, είμαι 19 χρονών και ασχολούμαι ερασιτεχνικά με τραγούδια. Η όλη διαδικασία από την αρχή, από το πρώτο audition, ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, η όλη επαφή με τον κόσμο και τους κριτές με κάνανε να θέλω λίγο περισσότερο να δείξω το τι μπορώ να κάνω με τη μουσική. Καλώς το. Καλώς σας βρήκα. Γεια σου. Τι κάνεις? Καλά. Εντάξει. Καλά, ναι. Νομίζω ότι έχουμε διαλέξει ένα τραγούδι που είναι κουτί επάνω σου. But I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Ανοίγεις διαφράγμα, το ανοίγεις τόσο πολύ τέρμα που αρχίζεις και ανεβάζεις και πιο πάνω την έντασή σου. Ναι. Και κατεβαίνει εδώ. I'm no prophet or messiah. Μπράβο, αγάπη μου. Αυτό θέλαμε. Τώρα το πέτυχες και αυτό θέλω να το κάνεις και στο live μετά. Εντάξει, πάμε για live. Πάμε να σκίσουμε. Yes, hi, Dimitri. Τι κάνεις? I'm fine. You're good. Ah, you speak English. Well, I want you to sing a little bit for me and just okay. Do your thing so I can see how I can help you. Some people got a real problem. Some people have a luck. Some people think I can solve them. The reason I ask is because I see when you just perform naturally, you have like you have a groove to your body and your natural stance. I need you to not look down here all the time, though. So I want to work on that. I want to work on you for sure, like focusing out, you know, to the camera or to the people and connecting. So we want to get that whole vibe out there, not down here, out there. Hey, some people got a real problem. Να σου πω, σε ποιον από τον μπράβο σε σένα ή στη Βασιλική. Γιατί έχω ακούσει βελτίωση στην προφορά. Έχω ακούσει νότες που δεν έπιανες. Έχω ακούσει στήριξη. Τι γίνεται, έχεις μεταμορφωθεί εδώ. Λίγο πριν βγω στο πρώτο live, είμαι πάρα πολύ ενθουσιασμένος. Δεν είμαι αγχωμένος, παραδόξως. Γιατί απλά νομίζω ο ενθουσιασμός τα καλύπτει όλα. Για να με ψηφίσει ο κόσμος, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να δείξω το καλύτερο μου αυτό. Maybe I'm foolish, maybe I'm blind, thinking I can see through this and see what's behind. Got nowhere to prove it, so maybe I'm blind. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived in what you believe? I'm only human after all. You're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. Yeah, some people got the real problem. Some people out of luck. Some people think I can solve them. Lord, heaven's above. But I'm only human after all. I'm only human. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. 'Cause I'm only human, do what I can. I'm just a man, do what I can. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me.
δύναμη, Δημήτρη. Μπράβο σου. Όλα καλά? Τέλεια. Μάλιστα. Λοιπόν, Μιχάλη, για πες, σε άγγιξε? Κοίταξε. Τον άγγιξα. Ναι, ναι. Όχι ο Χρήστος. Λοιπόν, Δημήτρη, το είπες σωστά. Σε ένταση, ένα ή δύο τσακ δεν είναι κακό, πιο κάτω από το κανονικό. Το είπες σωστά όμως. Εάν σε ψηφίσουν και περάσεις, θα ζητήσω από τον Χρήστο που είναι ο μεντοράς σου την επόμενη φορά να πεις το «With a little help from my friends» στη version του Joe Cocker. Εκεί θα καταλάβω. Oh yeah. Σ' άρεσε? Το γράφω. Γράψε το, σε παρακαλώ. Και εκεί θα δούμε. Και εκεί θα δούμε. Άστο, ναι. Εσύ θα το τραγουδήσω και αυτός. Και εκεί θα καταλάβω πιο πολλά για να σου πω και πιο πολύ τη γνώμη. Μάλιστα. Ναι. Για πες, Μελίνα. Νομίζω ότι σήμερα Δημήτρη σε κατάπιε το άγχος. Δεν ξέρω. Ήταν λίγο ανορθωτική η αλήθεια. Νομίζω, ναι. Νομίζω, ναι, το είπες σωστά, αλλά δεν έχεις τη δύναμη που είχες στα προηγούμενά σου act. Είχε ήσουν λίγο πιο μαζεμένος, ας πούμε, λίγο σαν τρομοκρατημένος, ας πούμε, ότι «Ουάου, τώρα τι γίνεται». Παρ' όλα αυτά, έχεις μια φωνάρα, θα σου το ξαναπώ. Επιτέλους, κατάλαβε το, είναι... Έχεις πολύ ωραία φωνή, Δημήτρη. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ. Γιώργο. Στη φωνή του τον άκουσες εσύ τρομοκρατημένο? Όχι, εγώ τον άκουσα λίγο πιο μαζεμένο, ρε παιδί, ναι, μου. Δεν ήταν έτσι τόσο πατημένος, κατάλαβες. Ήταν λίγο πιο... Ναι, ναι, το κομμάτι, ήθελε Γιώργο να δώσει κι άλλο, αλλά δεν έδινε. Εγώ θα συμφωνήσω στο μόνο κομμάτι που λέει ότι αυτό που βγάζεις, ας πούμε, στη φωνή σου να βγαίνει και στο βλέμμα σου. Δηλαδή στη φωνή σου το βγάζεις. Έχεις μια πολύ δυνατή φωνή. Θα ήθελα να το δω και στα μάτια σου. Τώρα, σου είπα την πρώτη φορά που σε είδα ότι νομίζω ότι βλέπω τον νικητή του X-Factor. Σου είπα τη δεύτερη φορά ότι επιμένω ότι άκουσα τον νικητή του X-Factor. Δεν θέλω να λέμε μεγάλα λόγια, αλλά είσαι στο δρόμο εκεί για την νίκη. Αυτό είναι σίγουρο. Τώρα, αν θα το πάρει στο τέλος, δεν το ξέρω. Πιστεύεις ότι θα είναι για πολλά live δηλαδή μαζί μας? Το πιστεύω. Το πιστεύω και το εύχομαι. Ευχαριστώ. Ο μέντορας, παρακαλώ, τι λέει? Τι να πει ο μέντορας? Τα είπε όλα ο Γιώργος Θεοφάνους. Εκεί τα γόρια με τα κόκκινα, για πες. Δημήτρη, δεν ξέρω σήμερα αν ήσουν τέλειος, αν ήσουν άψογος και όλα αυτά, αλλά το μόνο που ξέρω και το σίγουρο είναι ότι έχεις το X-Factor, αγόρι. Μεγάλες κουβέντες! Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτό είναι το μόνο δύσκολο, όλα τα άλλα φτιάχνονται. Τον βλέπεις, γι' αυτό κάθεται έτσι ήσυχος. Ναι, 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 ναι. Σε πιστεύει όχι, πάρα πολύ. Είναι πολύ ωραίο να σε πιστεύει. Είναι που λένε. Είναι τέλειο. Ειδικά ο μέντορας μου. Ωραία. Δημήτρη μου, το παίρνεις και φεύγεις αυτό. Κοιμήσου με αυτή τη σκέψη. Για όσο μπορείς να κοιμηθείς. Έτσι, ναι. Καλή συνέχεια. Τώρα ήρθε η ώρα να σας αποκαλύψουμε την ανατροπή που σας είχα αναφέρει στην αρχή της βραδιάς. Και φυσικά, μια ανατροπή δεν θα μπορούσε να αφορά κανέναν άλλο παρά τον Γιώργο Θεοφάνους. Είχαμε μία αλλαγή στην ομάδα των groups. Οι απαρτία δεν συνεχίζουν στο X-Factor και στη θέση τους επέστρεψαν οι άνω κάτω. Γιώργο, τα νέα σου. Τώρα, η ανατροπή δεν έγινε για να γίνει, έγινε εξ ανάγκης, έτσι. Ναι. Δηλαδή, είχαμε ένα συγκρότημα το οποίο το ενώσαμε με ένα άλλο συγκρότημα. Οι δυσκολίες ήταν πάρα πολλές. Πάρα πολλές. Δεν μπορούσαν να συνεννοηθούν μεταξύ τους, δεν συμφωνούσαν στο ρεπερτόριο, δεν συμφωνούσαμε μαζί. Δεν έπρεπε να δώσουμε την ευκαιρία σε κάποιους άλλους που ασφαλώς το ήθελαν να είναι σε αυτή τη σκηνή. Μα Γιώργο μου, ήταν δική σου πρωτοβουλία αυτή. Παγκόσμια δεν γίνεται αυτό στο φορμάτι. Οπότε, εγώ θα καταφύγω στη δικαιοσύνη και στους δικηγόρους μου να δω αν μπορεί να το κάνει αυτό. Μάλιστα, μάλιστα, κύριε μου. Μπορώ να γίνω δικηγόρος του διαβόλου? Μπορεί λοιπόν και το έκανε και τώρα το ξέκανε. Οπότε και πάμε στο τώρα. Το τώρα. Αν σας κερδίσει η Ερμηνεία των άνω κάτω, παρακαλώ, μην παραλείψετε να τους ψηφίσετε. Πάμε να τους χαρούμε. Πάμε! Είμαι ο Χάρης Καρακούλιας, είμαι 32 χρονών. Είμαι ο Δημήτρης Καραντονίου, είμαι 30 χρονών. Είμαι ο Νίκος Κούρος, είμαι 29 χρονών. Είμαι ο Κωνσταντίνος ο Καρεπίδης, ηλικία δεν λέω. Θυμάμαι τα λόγια του Γιώργου Θεοφάνους, ότι θα τα ξαναπούμε σύντομα. Μάλλον ήταν προφητικό. Θα το πω απολογητικά.
θα το πω με αγάπη το γεια σας και θα ξανασμίξουν οι δρόμοι μας, εγώ νομίζω. Θα αποχαιρετήσουμε τους άνω κάτω. Κάτι δεν πήγε καλά με το ένα γκρουπ το οποίο είχε δημιουργήσει και έτσι η άνω κάτω είναι και πάλι στο παιχνίδι. Να και κάτι που δεν γίνεται συχνά. Βεβαίως. Ξανά πίσω ή άνω κάτω. Ήρθαμε για άλλη μια φορά να τα κάνουμε άνω κάτω. Γιατί κι εσύ με σπρώχνει στο κρεμό. Στοπ. Σίγμα. Σίγμα. Οπωσδήποτε σίγμα, προσέξτε, είναι σπρώχνεις. Δεν αγαπώ. Γιατί κι εσύ με σπρώχνει στο κρεμό. Μάρδα και στις μαργαρίτες. Ας την αλέη. Βέβαια υπήρχαν κάποια λάθη, τα οποία θέλοντας και εμεί, καταγωγή από Θεσσαλονίκη, το σμπρόξε, το λέμε σμπρόξε με μπου. Του με τίνες λόκο, λόκο κοντίο. Γιατί το τραγούδι αυτό πάντα να λέει. Ας την αλέη. Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα της θα κλαίει. Ας την αλέη. Παιδιά, είμαι so happy to see you back again. You have it over here, you have it, and over here, you have it, and over here, and you have it, and you have it. Άδειες στιγμές, η ψυχή μας και εμείς. Είμαι ευχαριστημένος από τους άνω κάτω γενικότερα. Από την ώρα που σήκωσα το τηλέφωνο και είπα, ελάτε πίσω. Έκανα λάθος, θα μου πεις τώρα, το θυμήθηκες. Έκανα λάθος. Πειράζει. Ο κόσμος πιστεύω ότι θα μας ψηφίσει, γιατί αυτή τη στιγμή είμαστε η μοναδική λαϊκή μπάντα. Στιγμές, η ψυχή μας καίνει. Τα λόγια υπάρχουν γιατί πήγαν εκεί. Κλείω τα μάτια, τα μαλλιά σου πανί. Πόσο σε ήθελα και πόσο εσύ. Γιατί αυτό πάντα να λέει. Δεν μπορώ, γιατί κι εσύ με σπρώχνεις στο κρεμό. Δεν σε συγχωρώ. Μέσα τη τα κλαίει, ας την αλέει. Εκείνη μόνο ξέρει και μέσα τη τα κλαίει, ας την αλέει. Στο X Factor. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, θα ακούσουμε τα σχόλια. Είσαι και ψηλός. Τα σχόλια της κριτικής μας επιτροπής. Αμέσως μετά το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, παρακαλώ, κρατηθείτε λίγο. Λίγο θέλω. Λίγο.
πλατό του X Factor και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τα σχόλια των κριτών για τους άνω κάτω. Παρακαλώ. Πολύ ωραία έκπληξη η άνω κάτω. Χάρηκα πάρα πολύ που τους είδα. Παιδιά, τι ωραία. Ωραία έκπληξη ήταν αυτή. Ευχαριστώ. Και για μας δηλαδή. Ήσασταν πάρα πολύ ωραίοι. Η ερμηνεία σου πολύ προσεγμένη, πολύ σωστή. Δεν έχω να σου πω τίποτα αυτή τη φορά. Χαίρομαι, χαίρομαι. Πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, ωραία επιλογή των τραγουδιών. Άλλο πράγμα, άλλο ήχο, άλλο. Α, κάτι άλλο. Μια διασκευή. Ναι, ναι, ωραία, ναι, η διασκευή. Πολύ μου άρεσε. Εσένα? Εμένα? Εσένα. Αρχικά, συγχαρητήρια που επιστρέψατε. Συγχαρητήρια, Γιώργο. Νομίζω είναι ένα. Μια πολύ ωραία ανατροπή. Ένα ατού στην ομάδα σου, η Άνω Κάτω. Είναι πάρα πολύ καλή μπάντα. Σε ό,τι κάνετε είστε καλοί. Το μόνο που έχω να σας πω είναι ότι η μαγιά των Pixel Axe ήταν ότι γράφανε λαϊκά τραγούδια και τα παρουσιάζαν με ένα ροκ τρόπο και αυτό ήταν το ενδιαφέρον. Θα ήθελα την επόμενη φορά, αν είστε εδώ, να πάρετε ένα ροκ τραγούδι και να το κάνετε λαϊκό. Πώς σας φαίνεται αυτό? Αυτό είναι πρόκληση. Αυτό θα ήταν, νομίζω, πάρα πολύ ωραία ιδέα, Χρήστο. Φανταστική ιδέα είχες. Μπράβο σου. Κατά τα άλλα, είστε πάρα πολύ καλοί. Μπράβο. Ενθουσιάστηκες, Μιχάλη, βλέπω. Όχι. Dire Straits, Money for Nothing, για το πούνε λαϊκά. Money for Nothing. Okay. Ακούγονται πολλά. Είναι και περασμένη νύχτα. Okay. Λοιπόν, καλώς ήρθατε και πάλι. Εύχομαι καλή επιτυχία. Λίγο χλιαρούλικο. Ίσως ήταν το ξαφνικό που σας έφερε ο Γιώργος πίσω, γιατί έπρεπε να δώσει λύση και πολύ καλά έκανε και νομίζω ήταν, ήσασταν οι πρώτοι επιλαχόντες, να το πω έτσι. Βεβαίως ήταν οι πρώτοι επιλαχόντες, ναι. Λιγάκι χλιαρούλιδες. Μα με το σπαθί. Γιατί το ησύχασαν λίγο, ρε Μιχάλη, γι' αυτό. Ναι, ξέρεις, κοίταξε. Μπορώ να κάνω λάθος. Τέσσερα παιδιά, δυναμικά, παίξανε και τις προηγούμενες φορές, τους θυμάμαι. Δεν έφαγα. Μπουμ. Ναι, γιατί του συνήθισε όλο αυτό τον καιρό στο να. Στο αυτό μπου. Λέω. Δεν λέω ότι το έπανε άσχημα, ότι δεν ήταν καλή εμφάνιση. Μια καλά ήταν. Απλώς ήθελα more power. Okay. Γιώργο, τι έχεις να πεις εσύ? Δεν γι' θέλω να ακούτε κανέναν άλλον εκτός από μένα. Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ. Yes. Μόνο εσάς, μόνο εσάς. Εντάξει. Μαέστρο μου. Έτσι. Οπότε και τα κοστούμια σας πάνε, μπήκαμε στο σαλόνι, σιγά σιγά τα αλλάζουμε όλα, υπάρχει πλάνο. Άρα συμφωνεί ο Γιώργος μαζί. Εμένα πάντως, Γιώργο, αυτή σου η τοποθέτηση, ακούω και τη Λίδα, ναι, ναι. Μου άρεσε. Ήταν διαφορετικό. Δηλαδή, όταν είδα ποια τραγουδία πρόκειται να πείτε, φαντάστηκα ότι θα είστε οι κανονικοί Άνω Κάτω που σας έχουμε συνηθίσει, θα μας κάνετε Άνω Κάτω. Και τώρα που είδα αυτή τη διαφορετική προσέγγιση του τραγουδιού, μου αρέσετε πάρα πολύ. Και ενοχιστοτικά και το style που έκανε η Λίλα Κουτσουμάρη. Όλο. Έχει μια ιδέα τώρα αυτό. Και λείπει, μας λείπει αυτό το πράγμα. Ναι. Μας λείπει γενικότερα, όχι μόνο μέσα στο X Factor. Λείπει. Mm-hmm. Ένα κουρπάκι το οποίο να κάνει ωραίο λαϊκό τραγούδι. Γιατί μπορείτε μια χαρά. Θα σας έλεγα να έρθείτε στο hotel Ερμού, αλλά θα είμαστε με τον Χατζηγιάννη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Χαμός γίνεται, παιδιά, χαμούλης. Βροχή, προτάσεις και τα εκατομμύρια. Δεν ξέρεις ποτέ. Τι είναι αυτό το hotel Ερμού, για πείτε μου. Δεν ξέρω hotel Ερμού. Τι είναι αυτό. Εκεί που θα έρθεις να με δεις. Τι είναι αυτό. Εκεί που θα έρθεις να με δεις. Ζόρδο, εσύ γιατί δεν λες που ήρθες στο Ενεβόκ και με ίδιο σε χόρεψες. Πώς το έδειξες στα social. Λοιπόν, μέχρι να λύσουν εδώ τις διαφωνίες τους, πηγαίνετε εσείς να ξεκουραστείτε για λίγο πίσω και θα σας ξαναφωνάξουμε στο τέλος. Darling. Το πρώτο live show του X Factor έχει μπει στην τελική ευθεία. Απομένουν μόνο τρεις εμφανίσεις για να ολοκληρωθεί το διαγωνιστικό μέρος και μετά από αυτό θα μάθουμε ποιοι θα είναι εκείνοι που δυστυχώς θα αποχωρήσουν. Λοιπόν, στην πορεία τους μέχρι τώρα στο X Factor έχουν ακούσει μόνο θετικά σχόλια. Αυτό όμως δεν είναι πλέον αρκετό. Απόψε οι AC Squared έχουν στόχο να είναι ένα από τα τρία γκρουπ που θα μείνουν στην ομάδα του Γιώργου Θεοφάνους. Εάν το θέλετε κι εσείς αυτό πραγματικά, δεν έχετε παρά να τους ψηφίσετε, παρακαλώ. Με λένε Άντωνη Καρμπονέλ, είμαι 17 χρονών και είμαι μαθητής. Εμένα με λένε Ιούνις, είμαι 24. Μαζί είμαστε το AC Squared. Λοιπόν, συγχαρητήρια.
Ευχαριστώ. Είσαστε πολύ καλοί. Πάμε δυνατά για το πρώτο live. Λοιπόν, αποφασίσαμε το τραγούδι να είναι Shallow. Ήρεμα. Θα προσέξεις πάντα τις εισόδους σου να μην είναι μεγάλες κατευθείαν. Πρέπει να ξέρουμε ότι έχεις κι άλλο. Μία ο ένας μπροστά, μία ο άλλος. Επειδή και τα δύο παιδιά είναι νέα και έχουν αυτόν τον ενθουσιασμό να τραγουδήσουνε, πρέπει να καταλάβουν ότι η δυναμική του τραγουδιού πρέπει να εναλλάσσεται. Ωραία. Bravo, I'm good. Eunice and Anthony. Bravo. AC squared. Yeah. I'm on the deep end, watches a diving. I never meet the ground. My plan for them is to work on their staging, make them feel comfortable on the stage, help them to move and turn to the cameras and interact with each other in a way that complements the song and also have a connection with each other and with the audience. Το μόνο που δεν μ' αρέσει είναι όταν τραγουδάει ο ένας, ο άλλος νιώθει λίγο αμήχανα. Κάθεται και δηλαδή τραγουδάει αυτός και σαν να μην είναι κομμάτι σου. Είναι κομμάτι σου. Αυτό που τους λείπει στην ουσία είναι να μας δείξουν ότι είναι κολλητοί, ότι είναι φίλοι, ότι είναι παρέα και ο ένας στηρίζει τον άλλον. Αυτό λείπει από την πρόβα σήμερα. Το ότι είμαστε διαφορετικοί είναι ένα κίνητρο να μας ψηφίσει ο κόσμος. Έλα εδώ, αγάπη μου. Έλα εδώ, κορίτσι μου. Είσαι εντάξει, εσύ. Καλά. Είμαι καλά. Μιχάλη, πες. Okay. Εδώ είναι τα χωράφια σου. Τώρα μίλα. Λοιπόν, έχουμε ξαναπεί και στις auditions και τα λοιπά, στα auditions. Είναι καλό να επιλέγουμε μια τεράστια επιτυχία, γιατί έτσι διευκολύνουμε και τον απλό τηλεθεατή, που δεν είναι υποχρεωμένος να ξέρει όλα τα τραγούδια. Αλλά, μόλις κάνουμε κάτι το οποίο δεν φαίνεται τετραπλάσιο. Εμένα δεν μου άρεσε αυτή η εκτέλεση, έτσι όπως ήταν.
Bradley Cooper, μιλάτε, θα πω τη γνώμη μου, άμα θέλετε, ανεβείτε να πείτε την δικιά σας. Λοιπόν, Lady Gaga και Bradley Cooper το λένε πάρα πολύ ωραία, πολύ απλά, ήσυχα. Εδώ άκουσα φωνές, καταρχήν στην εισαγωγή η κοπελιά, στα αυτιά μου ήταν έξω. Το παλικάρι μας ήταν καλύτερο. Και οι δυο μαζί με έκαναν να επιθυμίσω και μόλις πάω σπίτι μου να ακούσω το κανονικό. Ευχαριστούμε. Πόνεσαι. Πόνεσαι. Μελίνα, πες εσύ πρώτη για μιλήσει. Εγώ, παιδιά, συγκινήθηκα πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Πάρα πολύ. Καταρχάς, είδα δύο πλάσματα που είχαν αγωνία, πώς θα το πούν το τραγούδι. Μεγάλη αγωνία, φαινόταν σε όλη σας την ύπαρξη. Τραγουδήσατε πάρα πολύ ωραία. Και η ενέργεια που είχατε μεταξύ σας την ώρα που τραγουδούσατε ήταν ότι σαν να, πώς να σου το πω, θέλατε να γίνετε ένα ρε παιδί μου. Δηλαδή θέλατε να κρατήσω ένα στο χέρι πραγματικά του άλλου και να το πείτε το τραγούδι. Ένιωσα την αγωνία σας και την ανάγκη να το πείτε. Εγώ απλά ένιωσα το άγχος ίσως. Αυτό ίσως να... Ποιος δεν έχει άγχος. Να βλέπει ο Μιχάλης, αλλά ρε παιδιά εκεί πάνω στη σκηνή όλοι έχουμε άγχος. Όλοι. Εμένα μου αρέσετε πάρα πολύ. Εσένα, Χρήστο. Και εμένα μου αρέσατε. Τι ωραία ιδέα να πεις, τι ωραία ιδέα να πεις εσύ το γυναικείο part και εσύ το αντρικό. Πάρα πολύ ωραίο. Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ αυτό. Οι φωνές σας είναι φτιαγμένες για να είναι κολλημένες η μία πάνω στην άλλη. Και νομίζω αυτό λέει κάτι και για εσάς. Μην χωρίσετε ποτέ, να συνεχίσετε έτσι. Είστε υπέροχο ντουέτο. Ευχαριστούμε. Κύριε Μέντορα, συμφωνείτε με το προλαλήσαντα. Θέλω να ακούσω αυτό που λέει ο Μιχάλης, να το καταλάβω. Ναι. Δηλαδή σε ξένησε που αλλάξαμε τα μέρη, ας πούμε, και... Όχι, όχι, δεν είπα εγώ, δεν μίλησα εγώ για τα μέρη. Εγώ, όπως ξέρεις, γιατί έχουμε μιλήσει γενικά, δεν με νοιάζει αν η αγωνία, η επιτυχία βγαίνει στα μάτια του, δεν με νοιάζει. Μα αυτή δεν είναι η ουσία, όμως. Όχι, δεν είναι η ουσία. Η ουσία, κατά την άποψή μου, είναι πήραμε ένα τραγούδι, είτε θα το τραγουδήσουμε όπως το ξέρει ο κόσμος, είτε θα δώσουμε μια άλλη version δική μας, η οποία θα είναι πάρα πολύ καλή. Εγώ αυτό δεν το άκουσα, Γιώργο. Η ωραία. Αντιστροφή των κουπλέ, δηλαδή, ήταν αυτή που σε ξένησε. Όχι, καθόλου. Παιδιά, μην, εδώ είμαστε. Ναι. Αυτό το αποχρίστωσε. Μα δεν με ξένησε κάτι. Α. Εμένα, σαν εκτέλεση. Τη βρήκε αδύναμη. Όχι. Τη βρήκα φωναχτερή χωρίς λόγο. Πιο πιεσμένη και πιο γκάζι χωρίς λόγο. Ενώ το κομμάτι, όταν το ακούσουμε ήσυχα στο σπίτι μας, Bradley Cooper, Lady Gaga, θα ακούσουμε ένα πράγμα του οποίου ωραίο. Πολύ γλυκά και όμορφα. Κοίταξε, εκεί αναγκαστικά, γιατί από τους δύο η φωνάρα είναι η Gaga, ο άλλος είναι η ηθοποιός. Ναι. Παρ' όλα αυτά όμως πηγαίνει τέλεια μας... εκεί μέσα αυτό. Έγινε για κάποιον άλλο λόγο όμως. Καλά, Μιχάλη. Δεν κατηγορώ κανέναν. Σαφέστα. Τα παιδιά είχαν δύο λεπτά να δώσουν το καλύτερο τους σε αυτό. Και για μένα τον ξεπεράσατε τον εαυτό σου. Και σε αυτό εδώ ακριβώς να μείνουμε, λέω εγώ. Σε αυτό εδώ ακριβώς το σημείο να μείνουμε. Γιατί πραγματικά όταν το ρεφρέν είναι πολύ ψηλά, δεν γίνεται. Εσύ μπορεί να το έχεις στουντιακά στο κεφάλι σου όλο αυτό και να ακούσεις ωραία. Αν ακούσεις την Gaga με τον Bradley Cooper, εκεί να δεις πόσο φωνάζει live, που τους είδα, δεν γίνεται να μην πατήσεις. Δηλαδή στο στούντιο κάποια πράγματα μπορεί να μαλακώνουν, σοφτάρουν. Και δεν θα έπρεπε να το κάνουμε αυτό. Δεν θα έπρεπε να συγκρίνουμε τώρα τα δύο αυτά παιδιά με τη Lady Gaga και τον Bradley Cooper. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το πάτρεμα των φωνών του, Μιχάλη. Μιχάλη μου. Ακούστε. Ναι. Όλοι μπορούμε να έχουμε τη γνώμη μας. Ναι. Σοφώς. Να μου σβήσει τη γνώμη κανείς δεν μπορεί. Συνεχίζω και πιστεύω αυτό που είπα. Κανείς είσαι ένας ελεύθερος άνθρωπος, εννοείται, φυσικά. Okay. Γι' αυτό είμαστε εδώ. Μην μου την πέφτετε όλοι. Όχι, δεν σου πέφτουμε. Υπάρχει ελεύθερη βούληση, έλα, εντάξει, Μιχάλη. Έχουμε κάποιες ενστάσεις σε αυτά που λες, ρε Μιχάλη μου. Δεν κάναμε κάτι. Φύγετε, φύγετε. Φύγετε τώρα να μαλώσουμε με την ησυχία μας. Σκηνή του X Factor θα ανέβει ένας παίκτης από την ομάδα της Μελίνας Ασλανίδου, ο οποίος διακρίνεται για τα λαϊκά γυρίσματα στη φωνή του. Ο Νεκτάριος Ρήγας θέλει την ψήφο σας για να μην είναι αυτός που θα αποχωρήσει απόψε. Εσείς μπείτε στην εφαρμογή και κάντε αυτό που πρέπει, λοιπόν.
Είμαι ο Νεκτάριος Ρήγας, είμαι από το Βόλο, είμαι 31 ετών και είμαι επαγγελματίας τραγουδιστής. Θα πάρεις την καρέκλα. Τα συναισθήματά μου στο Chat Challenge ήταν πάρα πολύ έντονα και δυνατά. Σηκωνόντουσαν παίχτες, καθόντουσαν παίχτες. Μέχρι να τελειώσει όλη η διαδικασία, η καρδιά μου φτερούγιζε, μπορώ να πω. Σου φέρνω υπέροχα νέα. Για να ακούσω. Ναι. Τι έχουμε. Σου έχει διαλέξει ένα πολύ ωραίο τραγούδι, Μελίνα. Είμαι σίγουρη θα σ' αρέσει. Τα Σμυρναίκα τραγούδια. Τα Σμυρναίκα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Δύσκολο κομμάτι, σαφώς. Ο Παντέλης Θαλασσινός είναι ένας δύσκολος καλλιτέχνης. Έχει το χρώμα που θέλω. Είμαι πολύ ευχαριστημένος με το κομμάτι. Της καρδιάς μου ανεφέ. Στο ρεφρέ μου τραγουδάς χαμηλά, έντονη άρθρωση. Mm-hmm. Τίποτα άλλο. Τέλεια. Γιατί ένιωσα λίγο ότι τραγουδούσες με κλειστό στόμα, ναι, και τίποτα άλλο. Αλλά ωραία και η κατάληξή μας ψηλά πάνω. Ωραία. Θα σκίσουμε. Τέλεια. Πάμε, yeah, καλά. Είμαι κορεογράφος σου. Are you ready? Χορεύει. Θες χορεύει. I like you. Hey, hey, hey. Τα Σμυρναίκα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να δακρύζεις της καρδιάς μου αν θε. I don't think you need a lot of dancing. You don't need choreographia. Εσύ, you want the people to dance. Αυτό. Τέλεια. Unless you wanna... Next time. Μου τζουρωμένο το γυαλί. Έχει μαζέψει τα γυρίσματά του τα πολλά, είναι πιο στοχευμένος. Λέει πιο σωστά το τραγούδι. Πιστεύω ότι θα λάμψει. Πιστεύω ο κόσμος θα πρέπει να με ψηφίσει, γιατί δίνω τον πραγματικό μου εαυτό. Και αν το εκτιμάει ανάλογα, πιστεύω ότι αξίζω την ψήφο. Καθρεφτάκι σου παλιό, μα πίσω απ' τη θαμπάδα η Σμύρνη και το Κορδελιό και η Πάνια Ελλάδα και η Πάνια Ελλάδα. Μα πίσω απ' τους καπνούς του βλέπει ο Θεός το αϊβανί και σταματάει ο νους του και σταματάει ο νους του. Τα Σμυρναίκα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να τα κρίζεις της καρδιάς μου αν θε. Τα Σμυρναίκα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να τα κρίζεις της καρδιάς μου αν θε. Σμυρναίκα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να τα κρίζεις της καρδιάς μου αν θε. Τα Σμυρναίκα τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Να τα λες και να τα κρίζεις της καρδιάς μου αν θε. Μπράβο! Μας ξεσήκωσε! Πολύ ωραία επιλογή, Μελίνα. Ωραίο τραγούδι. Πολύ, πολύ ωραίο. Γιώργο. Είσαι πολύ ωραίο, αλήθεια. Ευχαριστώ. Αλήθεια. Ευχαριστώ. Καταλαβαίνω την προσπάθεια του να μην κάνω πολύ λιγμό, να είμαι
να είμαι τόσο όσο το μέτρο του τύπου, να μην θυμίζω μαγαζί. Ας πούμε, λες και είναι ντροπή να θυμίζουμε μαγαζί. Από... ναι, εντάξει. Γιατί είναι ντροπή ξαφνικά, δεν το καταλαβαίνω εγώ αυτό, αλλά εντάξει. Είσαι πάρα πολύ καλός, Νεκτάρια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σωστός, μελετημένος. Μ' αρέσει που είσαι μελετημένος. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Χρήστο. Γεια σου, Νεκτάρια. Γεια σου και εσένα. Αφανταδόρικο τραγούδι. Συγχαρητήρια στη μέντορά σου. Ευχαριστώ. Για την επιλογή. Μας ξεσηκώνει. Μυρίζει Ελλάδα το στούντιο. Ναι. Αλλά εμείς εδώ ψάχνουμε το X-Factor και αναρωτιέμαι αν το έχεις. Ακούγοντάς σε, λέω ότι έχεις μια πολύ, πολύ, πολύ καλή φωνή. Μας ξεσήκωσε το τραγούδι εσύ. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Δεν το έχω απαντήσει ακόμα, αλλά συγχαρητήρια τουλάχιστον. Ήτανε την... καλός όμως μέσα στο ξεσήκωμα του τραγουδιού. Ήταν πολύ, πολύ παραπάνω από διεκπαιρεωτικός. Ήσουν αρκετά καλός. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Κοίταξε, με παίρνω μια βαθιά ανάσα. Μιχάλη μου. Αποκλείεται. Έχω ένα πρόβλημα με αυτό το τραγούδι. Α, το πιστεύω. Εγώ νόμιζα ότι έκανε πλάκα. Μιχάλη μου, συγγνώμη. Δεν ξέρω, όμως όταν το ακούω, εσύ θα μας τρελάνεις εσύ τώρα, έτσι. Τώρα συγγνώμη, αλλά με συγκινεί. Ρε, άτιμε. Δεν το πιστεύω. Εντάξει. Υπάρχουν και αυτές τις στιγμές. Δεν μπήκε άλλο πνεύμα μέσα σου τώρα, ή ζωή. Δεν τολμάω να ακούσω αυτό το τραγούδι. Εγώ όποτε πάω και το ακούω, βάζω τα κλάματα. Είσαι καλός το τραγούδι. Άστο. Οκ, είσαι καλός. Παιδιά, πάρα πολύ μου αρέσει που βλέπω ότι έχεις και αυτή την πλευρά. Δεν μας την έχεις δείξει μέχρι σήμερα. Γιατί την κρύβεις. Πάντα έτσι κάνουμε. Αυτή η παύση νόμιζα ότι θα είναι, ξέρεις. Αυτό το της... Υπάρχουν τραγούδια που μπορεί να τα ακούσει και να σε χτυπήσει μια λέξη. Αυτό της καρδιάς μου, αν θέλει, με σκοτώνει. Μάλιστα. Αυτές οι δύο λέξεις. Κάτι παίζει με την κόρη του, αυτό είναι. Από εκεί, εκεί που δεν το περιμένει κανείς, σου έρχεται. Ναι, οκ. Okay. Ήσουν καλός, μπράβο. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Λέγε λοιπόν, Μελίνα μου, λέγε. Τι να πω. Λέγε, Μελίνα. Είπες πραγματικά, Νεκτάριε, πραγματικά τώρα, εντάξει. Είπες ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Δεν περίμενα κάτι λιγότερο από σένα. Και πιστεύω ότι το X Factor πρέπει να έχει μια ελληνική φωνή σαν τη δική σου. Ευχαριστώ. Πρέπει να το έχει. Δηλαδή, είμαστε στην Ελλάδα. Έχεις μια ελληνικότατη φωνή. Είσαι καταπληκτικός. Μπράβο σου, Νεκτάριε. Ευχαριστώ. Εύχομαι να σε ψηφίσει όλος ο κόσμος και να μείνεις για να σε δούμε ξανά. Ωραία, Νεκτάριε. Ξεκουράσου, αγόρι μου. Καλά. Ευχαριστώ. Καλή σου επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ. Παιδιά, θέλω να σας πω ότι είμαι ακόμη σοκαρισμένη. Καταρχήν, γιατί μου χάλασες αυτό που ήθελα να πω. Όχι, αυτό, όχι, αυτό έπεται. Έχω σοκαριστεί. Δεν το περίμενα αυτό από σένα, πραγματικά. Γιατί το είσαι αυτό. Πολύ απρόβλεπτος. Ξέρω πάρα πολύ καλά αυτά τα τραγούδια. Μ' αρέσουν τα Σμυρναίκα. Έχω μια αίσθηση ότι η ελληνική μουσική ίσως δεν σε κουμπάει τόσο πολύ. Προλαβαίνω να πω κάτι. Πες. Παλαιότερα με κάτι φίλους μου κατεβαίναν με κάτω και στην Αθηνάς. Και όταν πέρναγα από αυτά τα μαγαζιά που υπάρχουν ακόμα, που έχουν χύμα το πιπέρι, χύμα το αυτό, κάτι με έπιανε. Και μου λέει μια φίλη μου τότε, μου λέει να το ψάξει, γιατί πήγαινε, μου λέει, ρώτα τον πατέρα σου. Και έμαθα ότι ο παππούς του παππού μου στη Σμύρνη πουλάγε μπαχαρικά. Φυσικά και εξηγούνται όλα, παιδιά. Μάλιστα. Μήπως ψώνησες πολύ είναι πιπέρι. Ναι, είναι. Αχ, τι να πω, δεν ξέρω, γιατί ήθελα να πω τώρα ότι η επόμενη παίκτρια με την ερμηνεία της έκανε, δηλαδή έβαλε, έφερε σε μια δύσκολη θέση τον Μιχάλη για πρώτη φορά και ο οποίος ήταν έτοιμος να βάλει τα κλάματα και ήθελα να σας πω, ναι, αυτό το Μιχάλη, αυτόν. Και μου το χάλασες όλο τώρα, τι πάσα να κάνω εγώ για τη Μέρη Βασιλιάδου. Μέρη μου, θα καταφέρεις να το συγκινήσεις και απόψε. Εσείς πάντως έχετε την ευκαιρία να την ψηφίσετε μέσω του application του Open TV. Παρακαλώ, δική σας. Είμαι η Μέρη Βασιλιάδου, είμαι 19 ετών, είμαι από τη Θεσσαλονίκη και σπουδάζω αγγλική φιλολογία. Όταν τελείωσα συμμετοχή στο διαγωνισμό, σίγουρα ήταν στόχος μου να μπω στα live. Αλλά ποτέ μου δεν ήμουν 100% σίγουρη ότι θα μπω, γιατί οι διαγωνιζόμενοι ήταν άπειροι,
Ήταν όλοι πάρα πολύ καλές φωνές και ήξερα ότι στα live μπαίνουν μόνο 16. Το τραγούδι λοιπόν που επέλεξε ο coach για σένα να πεις στο πρώτο live του X Factor είναι Love on the Brain. Must be love on the brain that's got me feeling this way. Είναι ένα τραγούδι αρκετά δύσκολο, θα έλεγα, επειδή έχει και χαμηλές νότες και ψηλές νότες, οπότε δείχνει καθαρά την έκταση ενός τραγουδιστή. Must be love on the brain, yeah. Το σπουδαιότερο πράγμα σε ένα τραγούδι για το ανθρώπινο αυτή είναι η παύση. Γιατί είναι η ανάσα του τραγουδιού. Βέβαια. Θέλω να το σεβαστείς. You to sing a little bit for me so I can get your vibe and see what I can do to help make it the best image of you've done. Of course. Must be love on the brain. Etsy. I think for you it's important, you know, to be able to know the power in standing still and connecting with the audience, if that makes sense, and connecting with the camera and making them feel what you say. I think there can be some small movements with your hands here and there, but I don't think it needs a lot. Πολύ κοντά στο 95-98%. Δηλαδή είναι εκπληκτικό. Έχει πολύ ανάσα, έχει πολύ καλό μέταλλο. Νομίζω μια-δύο πρόβες ακόμα και μας το καίει. Στο πρώτο live είμαι σίγουρη ότι θα δώσω τον καλύτερό μου εαυτό για να μπορέσω να δείξω στον κόσμο ότι έχω φτάσει με την αξία μου μέχρι το σημείο αυτό, ότι πάνω στη σκηνή μεταμορφώνομαι, γίνομαι πιο δυναμική και να μπορέσω να κερδίσω την εμπιστοσύνη τους και την αγάπη τους για να μπορέσουν να με ψηφίσουν και να περάσω και στο δεύτερο. Ήσουν καταπληκτική. Μπράβο σου, δεν μπορώ να μην το πω. Ήταν καταπληκτική. Πες, Χρήστο. Μέρι, θα κάνω πως δεν άκουσα αυτό το σημειάκι που έφυγες. Θα το παραβλέψω, θα το βάλω στην άκρη και θα σου κάνω κριτική σαν να μην το άκουσα. Θεωρώ ότι και στο αμερικάνικο X Factor και στο αγγλικό X Factor παίζει να νίκαγες. Δηλαδή ήσουν... ήσουν καταπληκτική. Απόψε ήταν σαν να ακούω και να βλέπω μία στάρ από το εξωτερικό. Ξέρεις, εκτός από αυτό το σημειάκι που λέγαμε, έτσι. Τι άλλο θέλω να σου πω. Μακάρι ο κόσμος να δει αυτό που είδα και εγώ και άκουσα σήμερα και να σε ψηφίσει, γιατί είναι κρίμα να μην το δει, ε.
Φυσικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είδε. Γιατί τελικά ο κόσμος είναι αυτός που θα κρίνει αν έχει το X-Factor. Πες και για τον μέντορα τίποτα. Καλώς ήταν και ο μέντορας, εντάξει. Γιώργο. Συγκινείται εύκολα. Ήσουν εντυπωσιακή, Μέρη, πραγματικά. Ο τρόπος που χειριζόσουν τη φωνή σου, οι αναλλαγές όλες αυτές από το. Μην μπούμε σε τεχνικούς όρους, αλλά ο κόσμος το αντιλαμβάνεται αυτό το πράγμα. Τον τρόπο που πάει η φωνή πάνω, κάτω. Λίγο το body language εκεί που έχουν νιώσει με τον ρυθμό αυτό με ξένησε λίγο εμένα, αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Ήσουν πάρα πολύ καλή. Ευχαριστώ πολύ. Και σου αξίζει να είσαι εδώ, αυτό είναι σίγουρο. Ευχαριστώ πολύ. Μελίνο. Μέρη, είσαι ένας άγγελος. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο σου, αγάπη μου. Μπράβο. Πεσόν άγγελος σήμερα, ναι, γιατί είναι στα μαύρα. Ναι, έλα. Έκτοτος άγγελος. Όλα πραγματικά. Πεσόν, έκτοτος. Ήταν υπέροχα πάνω σου, άψογα. Ευχαριστώ πάρα. Και πραγματικά ούτε εγώ θα σταθώ σε αυτό το σημειάκι που έφυγες. Το ξέρεις και το ξέρουμε, αλλά πραγματικά δεν έχει νόημα να σταθούμε εκεί. Ήσουν καταπληκτική. Τα μικρά φωνητικά το πείματα επιτρέπονται. Παρακαλώ, επιτρέπονται. Κύριε μέντορα, πείτε μας. Ναι, ξέφυγε κάπου. Εγώ νομίζω ότι μπορώ να το μεταφράσω. Την ώρα που ξέφυγε ήταν μπροστά τη η μεγάλη κάμερα που κάνει. Και ξέρεις τώρα, όταν δεν είσαι πάρα πολύ έμπειρος. Ναι, εκεί μπορεί να. Όχι, η κάμερα με τραβάει πολύ κοντά μου, εκεί μπορεί να το. Είναι μεγάλη αυτή η κάμερα. Είναι και τόση η κάμερα. Λοιπόν. Είσαι η μεγάλη μου ελπίδα για πρωτιά τη ομάδα στο X-Factor. Wow. Oh, Μέρη! Βαραίνουν οι ώμοι τη. Τη το λέω να το ξέρει. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είσαι χαρούμενη. Υπερβολικά χαρούμενη. Μπράβο, κορίτσι μου, σου αξίζει. Ευχαριστώ. Σου αξίζει. Ευχαριστώ. Πέρασε, Μέρη μου. Mary, Mary. Where are you going to? Είδες, να το, τον έπιασα αμέσως. Λοιπόν, παιδιά, αυτό ήτανε. Έχουμε απολαύσει και τους 16 διαγωνιζόμενους. Όμως συνεχίζει να βρίσκεται στα χέρια σας. Κάθε κριτής μας θα αποχαιρετήσει από έναν παίκτη και εσείς είστε αυτοί που θα καθορίσετε το απόψινο αποτέλεσμα. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε να ψηφίζετε από Ελλάδα και Κύπρο μέσω της εφαρμογής του Open TV και έχετε μία ακόμη ευκαιρία. Πλέον μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε όλους τους παίκτες και έχετε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε όσες ψήφους σας έχουν απομείνει. Θα δούμε τώρα μία συγκεντρωτική κάρτα με τους διαγωνιζόμενους και να έχω να σας πω, μ' ακούτε? Η έναρξη της συνολικής ψηφοφορίας για Ελλάδα και Κύπρο ξεκινάει αμέσως τώρα! Κρατάτε ήδη στα χέρια σας τα κινητά σας. Η επιλογή απόψε είναι δική σας. Εμείς το μόνο που μπορούμε να κάνουμε για να σας βοηθήσουμε είναι να σας θυμίσουμε το πώς τραγούδησαν και οι 16. Είναι η τελευταία ευκαιρία σας να τους ψηφίσετε, παρακαλώ! Sweet, sweet craving, wow. Let's lose our minds and go fucking crazy. I keep on hoping we'll get by the ocean. My mama don't like you and she likes everyone. And I never lied to me that I was wrong. And I'll be so caught up in my job. Didn't see what's going on and now I. Σαν το αίμα που κυλείς σε μάτια, σαν μαχαιριά. Με μια ανάσα που κόβεται στα στήθη σου ξανά.
exempt from the password. I think I needed the while. Been around the world, don't speak a language, but your body don't need explaining. All I really need to understand is when you talk dirty to me. Αχ, να ξέρεις τι δύναμη μου δίνει η δύναμη σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε και ακούω τη φωνή σου. Σαν λες όλα θα γίνουνε και ακούω τη φωνή σου. Ain't gonna cook you no day, I ain't your mom. Ain't gonna do your laundry, I ain't your mom. I ain't your mom, boy, I ain't your mom. Ποιος σου τα μάθε να τα λες και να τα κρίζεις της καρδιάς μου αν θες. Άσπρη νεϊκά τραγούδια, ποιος σου τα μάθε. Ψηφίσατε, ψηφίσατε. Η ψηφοφορία μόλις έκλεισε. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε αμέσως με τα αποτελέσματα. Επιστρέψαμε και πάλι στο πρώτο live του X Factor. Πολύ σύντομα θα μάθουμε ποιοι είναι οι τέσσερις διαγωνιζόμενοι που θα αποχωρήσουν απόψε προς το παρόν. Όμως θέλω να σας πω το εξής. Σας δίνω αυτή τη σημαντική πληροφορία. Για μας είναι σημαντικό. Είναι το πρώτο μας live. Πάνω από 200.000 ψήφοι καθόρισαν το τελικό μας αποτέλεσμα. Μπράβο μας! Λοιπόν, ήρθε η ώρα να συνδεθούμε με τον Άρη. Και έχω την περιέργεια να μάθω, Άρη, τι καιρό κάνει ακριβώς εκεί πίσω. Κάνει αγωνία. Κάνει λίγο αγωνία, αλλά κάνει και χαρά πολύ εδώ πέρα, όπως βλέπετε. Υπάρχει ένα ωραίο κλίμα. Είμαστε χαρούμενοι. Έχουμε την αγωνία μας. Είμαστε όμως πολύ δυνατοί. Πατάμε όλοι στα πόδια μας, παιδιά. Έτσι. Περιμένουμε πώς και πώς τα αποτελέσματα. Είναι 200.000 πλάς οι ψήφοι που πέσανε. Τι σας λέει αυτό? Αναμένουμε, Δέσποινα, αναμένουμε. Μη μας καθυστερείς.
Για πείτε μου λίγο. Θέλω να μου πείτε λίγο τα συναισθήματά σας. Πώς νιώθεις, πιστεύεις ότι από τις 200.000 ψήφους, πόσες είναι δικές σου, θέλω να μου πεις. Θα έχω κι εγώ μία. Μία? Αν έχεις μία, την κάθομαι. Τι μελιγενέστε, πιστεύεις. Δεν ξέρω, θα δεις. Δεν ξέρει. Λίγο πιο σιγά, γιατί δεν... Αν ήξερα, δεν θα τρέμα. Τρέμεις. Όχι, εντάξει. Περιμένω. Θέλω να μην τρέμεις, θέλω να είσαι σίγουρη. Περιμένουμε όλοι. Είμαστε... Λιάκ, για πες μου, τι λες. Πολύ καλά. Εντάξει, τώρα θα δούμε. Πιστεύεις ότι 200.000 ψήφοι ήταν μόνο δικές σας ή βάλανε και στα σίγουρα παιδιά? Σίγουρα όχι, γιατί όλοι είναι πάρα πολύ καλοί. Είναι πάρα πολύ καλοί, όντως όλοι. Είναι πάρα πολύ καλοί, όντως, παιδιά. Ένα χειροκρότημα σε εσάς θέλω να δώσετε. Γιατί ήσασταν πάρα πολύ καλοί. Κάναμε πολύ καλό ποδαρικό στο πρώτο live. Μπράβο. Θεωρώ, πνίγομαι κιόλας λίγο, θεωρώ ότι ήταν το καλύτερο ποδαρικό που θα μπορούσαμε να έχουμε. Συμφωνείτε? Για πείτε μου λίγο και οι μπάντες. Ψηλέ. Σήμερα συγκινηθήκαμε όλοι πάνω στο stage. Εγώ αυτό εξέλαβα, δεν ξέρω αν το νιώσατε κι εσείς, παιδιά. Ήταν μοναδική εμπειρία. Αφού φτάσαμε στους 16, είμαστε όλοι κερδισμένοι σίγουρα. Είναι σίγουρο αυτό. Είναι όλα τα παιδιά κερδισμένα. Δέσποινα, ο λόγος σε σένα. Περιμένουμε με ανυπομονησία. Άρη μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και αφού η σκηνή μας γέμισε με ερμηνείες, συγκινήσεις και μοναδικές στιγμές, έφτασε η πιο κρίσιμη στιγμή της βραδιάς. Η ώρα που θα μάθουμε τα αποτελέσματα. Όλοι έχουν μεγάλη αγωνία. Για κάποιους το όνειρο για τον τελικό του X-Factor θα συνεχίσει, αλλά για τέσσερις θα σταματήσει εδώ. Δυστυχώς όμως αυτοί είναι οι κανόνες του παιχνιδιού. Μόνο οι καλύτεροι θα φτάσουν στον τελικό και θα έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν το μεγάλο χρηματικό έπαθλο των 50.000 ευρώ και ένα χρυσό συμβόλαιο με τη δισκογραφική εταιρεία Panic Records. Αλλά ας μην παρατείνουμε άλλο την αγωνία τους. Ας υποδεχθούμε τη Μελίνα Ασλανίδου με τους άνω των 25. Το Μιχάλη Τσαουσόπουλο με τα κορίτσια 16-24. Το Γιώργο Θεοφάνους με τα Groups. Και το Χρήστο Μάστορα με τα αγόρια 16-24. Ήρθε λοιπόν η ώρα. Ήρθε λοιπόν η ώρα να μάθουμε τι αποφάσισε ο κόσμος. Μιχάλη, ο κόσμος πήρε τις αποφάσεις του σχετικά με τα κορίτσια σου. Γιατί ξεκινάτε από μένα? Για να σε βγάλουμε από το συγκινησιακό σου, κατάλαβες, πεδίο που βρέθηκες πριν. Να σε βάλουμε πάλι λίγο Αυτό δεν θα τα αντέξω να τα ακούσω, γιατί και τα τέσσερα κορίτσια ήταν εκπληκτικά κατά την άποψή μου. Αλλά... Είναι εξαιρετικά όλα τα παιδιά. Γι' αυτό και οι 16 ήταν εδώ απόψε μαζί μας. Σωστά. Ε? Λοιπόν, κρατιόμαστε όλοι μαζί. Να το αντέξουμε. Το όνειρο για τον τελικό του X-Factor παραμένει ζωντανό για την... Come on. Τελειώνεται. Ζωή Μισελ Μπακίρη. Συγχαρητήρια, Ζωή μου. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Κοντά, κορίτσι. Την ευκαιρία να ξανατραγουδήσει την επόμενη εβδομάδα, εδώ μαζί μας, κοντά μας, θα έχει... Μέρη Βασιλιάδου. Το έλεγα. Τώρα αυτό δε.
Κοίταξε. Κοίταξε. Τι θα κάνω τώρα. Σε καταλαβαίνω, Μιχάλη μου, σε καταλαβαίνω, αλλά... Μπορούμε να στοιχηθούμε και να φαινόμαστε, να είναι δύο τα κόσια, να είναι ένα, να φαίνεται... Και παρέλαση να κάνεις τώρα δεν... Δυστυχώς. Προσπαθώ σημαίνει... να σκεφτώ μία βρωμιά. Είπες και εσύ πριν ότι οι διαφορές είναι ελάχιστες μεταξύ ναι, τους. Δυστυχώς ένα από τα δύο σου κορίτσια. Τι θα κάνω. Είναι η Κωνσταντίνα Ρέστη και η Βίκη Μαριόλου. Ποια θα παραμείνει. Εντάξει και οι δύο μας φύγουνε. Θα πέσουμε κάτω. Κορίτσια ψυχρή. Ποια θα παραμείνει. Ό,τι και να γίνει το μέλλον είναι εδώ. Don't worry. Δυστυχώς από το X Factor θα αποχωρήσει η... η Βίκη Μαριόλου. Μου πήρατε τη φωνή. Κωνσταντίνα μου, συγχαρητήρια. Ευχαριστώ. Γεια σου. Το μωρό. Κάτω αυτό. Βέβαια. Το κοριτσάκι σου με το ζαχαρωτό. Έτσι. Τέλεια! Μιχάλη, στη θέση σου παρακαλώ, αν θέλεις. Εκεί. Εκεί. Με βήμα. Με βήμα. Γορυγό. Αχ, γελάμε, αλλά τι να κάνουμε. Έτσι είναι το παιχνίδι, παιδιά, δυστυχώς. Πάμε, λοιπόν, τώρα στους διαγωνιζόμενους. Μισό λεπτό, γιατί κόλλησαν οι καρτούλες μου. Τον Άνω των 25 ετών και στην ομάδα της Μελίνας σας λένε. Εμείς είμαστε. Α, έτσι το πάμε. Έτσι, Μελίνα μου. Όλοι θα το περάσετε, ναι. Άντε, παιδιά. Πάμε, να δούμε. Την επόμενη Πέμπτη θα είναι μαζί μας... ο Κωνσταντίνος Στίνης. Στο δεύτερο live show του X Factor θα ξανακούσουμε να τραγουδάει έλα, Δέσποινα. Και μπορεί να χορεύει κιόλας στη Λίλα Τριάντη. Συγχαρητήρια, Λίλα μου. Μπράβο σου, κορίτσι μου, μπράβο. Μελινάκι. Τα δύο αγόρια μου. Η δύσκολη ώρα αυτή. Δύο. Θα είναι άραγε ο Νεκτάριος Ρήγας ή ο Γιάννης Ατζούρης. Κρεμόμαστε από το στόμα σου. Λυπάμαι πολύ, αλλά την επόμενη εβδομάδα δεν θα είναι μαζί μας. Ο Νεκτάριος Ρήγας. Συγχαρητήρια, Γιάννη. Μελίνα μου, μπορείς να καθίσεις και εσύ στη θέση σου. Thank you. Πέρασε, αυτό ήτανε. Πάει, τελείωσε. Πρόσεχε, σε παρακαλώ, τα σκαλοπάτια. Λοιπόν, ναι, να συγκεντρωθούμε. Ναι. Πάμε στο Γιώργο. Και τα γκρουπ σου, φυσικά. Γιώργο. Το γκρουπ που θα απολαύσουμε ξανά εδώ στο stage του X Factor θα είναι
Ηλιάκ and the Cover. Εκτός από τους Ηλιάκ and the Cover, μαζί μας θα είναι και... η Άνω Κάτω! Όχι, δώστε κάτι γι' αυτό. Οι Άνω Κάτω ήρθανε για να μείνουν, μας κάνουν Άνω Κάτω. Κανονίστε, ε. Λοιπόν, Γιώργο μου, έμεινες με δύο γκρουπ. Τους DAF και τους AC Square. Αυτή η αμήχανη στιγμή έφτασε. Ούτε εμένα μου αρέσει καθόλου αυτό. Οι AC Squared θα συνεχίσουν την πορεία του στο X-Factor. Δυστυχώς θα πρέπει να αποχαιρετήσουμε τους DAF. Συγχαρητήρια στα παιδιά. Λυπάμαι πολύ. Τελειώνουμε εδώ. Τι τελειώνει κάτι εδώ. Έτσι. Έτσι. Ευχαριστώ πολύ. Γιώργο μου, μπορείς να καθίσεις κι εσύ. Εδώ σε θέλω, μάστορα. Να περπατάς τα κάρβουνα. Ε, ναι, δεν γίνεται αλλιώς. Κάβουρα. Σε λίγο θα πρέπει, δυστυχώς, να αποχαιρετήσεις ένα από τα τέσσερα αγόρια σου. Δύσκολο. Το κοινό, ο κόσμος θα ήθελα να πω καλύτερα, με την ψήφο του αποφάσισε να βρίσκεται και την επόμενη εβδομάδα εδώ μαζί μας. Ο Γιάννης Γρόσης. Συγχαρητήρια, Γιάννη μου. Έχουμε κι άλλο Γιάννη. Αχ, ο Γιάννης Γρόσης όμως δεν θα είναι μόνος του. Θα έχει παρέα και τον. Και τον. Και τον. Έχω ψυχοβγάλτης. Εμένα η καρδιά μου πάει να σπάσει, έτσι. Ήμουν ήδη εκεί. Και τον. Και τον. Δημήτρη Παπατσάκονα. Έλα, εντάξει. Λοιπόν, και τώρα πιο δύσκολα. Έτσι όπως είμαστε, να ρίξουμε ένα σιρτάκι. Ναι, τώρα μόνο για σιρτάκι δεν είσαι. Ταραραραρα. Αχ, τώρα είσαι ανάμεσα στον Γιώργο Παπαναστασίου και στον Γιάννη Τεριάκη. Εντάξει. Φτάνουμε με Άμπε Μπαμπλόν. Ο κόσμος αποφάσισε. Εσύ δεν μπορείς να κάνεις τίποτα πια. Τίποτα, ε. Να τους κρατήσουμε και τους δύο, επειδή ήταν και οι δύο τέλειοι. Αυτά θα τους φάσουν τα αφήσεις. Όχι, ε. Το εισιτήριο για το δεύτερο live θα πάρει ο... Ο Γιάννης Τεριάκης. Συγχαρητήρια, Γιάννη μου. Δυστυχώς.
Μπράβος, Γιώργο μου. Γιώργο, μπράβο. Μπράβο, Γιώργο. Δεύτερη φορά, λέει. Δεύτερη φορά, εδώ. Είναι δυνατόν. Να σου πω. Τι. Δύο πράγματα. Τι. Ο επιμένων νικά και τελικά, Γιώργο, η Χελώνα νικά το λαγό. Αν συνεχίσεις έτσι, εγώ... είμαι σίγουρος ότι θα βγεις νικητής. Εγώ θα σας κουράσω, δεν σταματάει. Δεν. Θέλουμε να μας κουράσεις. Αλλά εντάξει, πάλι εδώ, ρε παιδιά. Έγινε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ όλοι. Καλή συνέχεια, Γιώργο. Λοιπόν, μην πας εσύ κάτω, να έρθείτε εσείς επάνω, παρακαλώ, ελάτε όλοι. Όλοι, όλοι. Και οι παίκτες, παρακαλώ. Όλοι, παιδιά, ελάτε, καλωσορίσατε ξανά κοντά μας. Ελάτε, παιδιά, ελάτε. Συγχαρητήρια, ήσασταν υπέροχοι. Συγχαρητήρια. Πίσω, πίσω. Το πρώτο συναρπαστικό live show του X Factor έφτασε στο τέλος του. Και είχε απ' όλα. Συγκίνηση, αγωνία, στιγμές έντονης συναισθηματικής φόρτισης και τέσσερις αποχωρήσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ραντεβού την επόμενη Πέμπτη στις 11.